Επιστροφή στην εκπομπή, επιστροφή στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, εσείς μόλις τώρα ήρθατε κοντά μας. Μείνετε εδώ, γιατί στη συνέχεια σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα κάτι πολύ σούπερ. Και να καλωσορίσουμε την καλεσμένη της εκπομπής, που δεν είναι μόνη της, γιατί σε λίγο θα δείτε πάρα πολλές κοπέλες, πάρα πολλές κυρίες που θα είναι εδώ στην εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Παναγιωτάκη Μαριλή. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάκη. Καλησπέρα σας. Καθηγήτρια αισθητικής στο ΑΕΔ Σερών. Και χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε και θα δείξουμε στους τηλεθέτες ένα θέμα που είναι και επίκαιρο, αλλά έτσι είναι και αρκετά ρομαντικό, μπορούμε να πούμε. Έτσι οι κοπέλες ασχολούνται ιδιαίτερα με το μακιγιάζ, γιατί θα μιλήσουμε για το μακιγιάζ. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ τις κοπέλες και τις κυρίες που μας παρακολουθούν. Αν εσείς χαίρεστε μία φορά, κύριε Κώστα μας, εμείς χαιρόμαστε περισσότερο που μας δεχτήκατε στην όμορφη σας παρέα και περισσότερο εγώ, γιατί δεν είδα όριο ηλικίας απ' έξω και μπήκα πολύ άνετα. Όριο ηλικίας δεν είναι. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Λόγω των ημερών είπαμε να δημιουργήσουμε κάτι. Τα παιδιά είδα οι καταρτιζόμενες, οι δεσποινίδες και οι κυρίες έχουν πάρα πολύ φαντασία, όρεξη για δουλειά και θα δείτε κι εσείς σε λίγο τι έχουν δημιουργήσει. Ωραία. Εγώ θέλω λίγο να αναφέρω τα ονόματα των κοριτσιών που θα είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή. Είναι η Ευπραξία Ζήφκου, η Μαρία Ιστεριούλα, η Χαρούλα η Κυρτάσογλου, η Αλεξάνδρα η Διαμαντοπούλου, η Ειρήνη η Μουδιώτη και η Μαρία η Χίτα. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος, συγχωρέστε με. Η Ειρήνη Μουδιώτη είναι το μοντέλο μας εδώ που θα δείτε. Είναι ένα... Και η μακιγιάζ της είναι η Μαρία η Χίτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Βέβαια, να πούμε λίγο και τα μηνύματα ότι όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε εδώ την κυρία Παναγιωτάκη, και ό,τι απορία έχετε και ό,τι θέλετε έτσι να ρωτήσετε σχετικά με το θέμα που έχουμε εδώ στην εκπομπή, στο ΔΕΛΤΑΤΑΦ και ενώ 45-24. Λοιπόν, αρχίσουμε λίγο να μιλήσουμε για το μακιγιάζ. Να μιλήσουμε γενικά για το μακιγιάζ όμως, ενώ που θα βλέπουμε κάτι πιο ειδικό, ας πούμε, κάτι έτσι για τις απόκριες, για τις μέρες, να μιλήσουμε όμως εμείς για το μακιγιάζ γενικά. Μπορούμε να πούμε λόγω χάρη για ποιο λόγο κάνουμε το μακιγιάζ, τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι οι στόχοι του μακιγιάζ. Πολύ ωραία. Μαρίνα. Πότε μπορούμε να καλύπτουμε ορισμένες ατέλειες με το μακιγιάζ και να αναδεικνύουμε ορισμένα καλά σημεία που έχουμε στο πρόσωπο. Χρειαζόμαστε όλοι μακιγιάζ καταρχήν. Όλες οι γυναίκες, να το θέσω έτσι. Μαρίνα, δεν νιώθεις πολύ πιο όμορφα όταν είσαι έτσι ωραία μακιγιαρισμένη, δεν θέλεις να βλέπεις κόσμο. Φυσικά. Και όταν είσαι εντελώς απεριποίητη, δεν θες να καθίσεις σπιτάκι σου να μην σε δει κανείς. Φυσικά. Εννοείται. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει σε όλες. Εγώ νομίζω ότι απαραίτητα. Νομίζω κάθε μέρα και να βγει ένα λίγο χρειάζεται. Την αυτοπεποίθησή μας. Και σήμερα που οι γυναίκες έχουν βγει στην κοινωνία, στην έβρεση εργασία, στην αγορά. Νομίζω ότι προδιαθέτουμε τους άλλους ανάλογα με την εμφάνισή μας και με την παρουσία μας. Όταν λοιπόν είναι το ντύσιμό μας, το πρόσωπό μας προσεγμένο, άλλος μας προσέχει διαφορετικά. Και αυτό το ξέρουμε όλοι μας, νομίζω. Βέβαια. Εκτός τώρα από αυτά, από το να αναδείξουμε ορισμένα καλά μας σημεία στο πρόσωπο ή να καλύψουμε κάποια άλλα που τρωτά σημεία μας, το μακιγιάζ το κάνουμε και για άλλους σκοπούς, επαγγελματικά πια. Μακιγιάζ νύφης, λόγω χάρη. Ή θέλουμε να δημιουργήσουμε ορισμένες προσωπικότητες ή χαρακτήρες με το μακιγιάζ. Ή να μεγαλώσουμε την ηλικία για τον κινηματογράφο, το θέατρο, για την τηλεόραση, στα βίντεο κλιπς, στα διαφημίσεις. Ή κάτι τέτοιο κάνουμε... όπως βλέπουμε τώρα, ας πούμε, για τις απόκριες. Ακριβώς. Σε αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και... τώρα το βλέπω κι εγώ. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είδα ότι η φαντασία της Μαρίας οργίασε πραγματικά. Ξεκινώντας κι εγώ νόμιζα ότι με αυτά τα μουντά χρώματα τι μπορεί να κάνει. Κι όμως έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο μακιγιάζ. Τι είναι, θα λέγαμε ότι είναι κάτι σαν νύχτα. Εμένα το όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Ναι. Πέρσι ή πρόπερσι, νομίζω, στο θέατρο της Δαντουλάκη. Οι ηθοποιοί είχαν κάτι παρόμοια. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν παρόμοια μακιγιαζημένες. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μαθαίνουν επίσης οι σπουδάστριες να παίζουν με τα χρώματα, να δημιουργούν. Βάζουν τη φαντασία τους και δουλεύει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τελειώνοντας από τη σχολή είναι έτοιμες να εργαστούν κανονικότατα. Η σχολή διαθέτει ψημίθια πάρα πολλά, μηχανολογικό εξοπλισμό που μπορούν και δουλεύουν τα παιδιά και δημιουργούν πραγματικά θαύματα. Ωραία. Μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο για τη φροντίδα πριν το μακιγιάζ όμως, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι, ναι. Για να γίνει ένα μακιγιάζ όμορφο και να νιώθουμε δροσερές, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις που θα σας πω μετά, πρέπει να επισκεφθεί οπωσδήποτε μια γυναίκα σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής. Να δει αν υπάρχουν σπυράκια ακμής, αν υπάρχει ίσως αφυδάτωση, αν υπάρχει τριχοφυΐα, παστριχισμός. Η φρύδια σχημάτιστα. Αφού λοιπόν όλα αυτά προηγηθούν, το μακιγιάζ θα δείτε πόσο ωραία θα δέσει το πρόσωπο.
Μάλιστα, ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε μια προεργασία, να πούμε, πριν, ακριβώς, ναι. πριν ναι, το κύριο ναι, μακιγιάζ. Ναι. Να μην βάζουμε μόνο τις μπογιές επάνω μας, ενώ ναι. κάτω υπάρχουν τρίχες στο πρόσωπο, υπάρχει αναφρύδια, τη μέλη. Εκεί μάλλον θα βγει το αντίθετο αποτέλεσμα ναι, από αυτό ναι, που θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τέρπει τα μάτια των θεατών, τέλος πάντων. Θα είναι άσχημα. Βλέπουμε άλλες δύο κοπέλες. Mm-hmm. Είναι η Σούλα Ευπραξία Ζήφκου, που είναι το μοντέλο ναι, ναι. και έχει κάνει μια υπέροχη πεταλούδα στο πρόσωπό της. Και τη μακιγιάρη η Μαρία Ιστεριούλα. Είναι πάρα πολύ καλά ωραία. Το όνομα, το ναι. Αυτό το εμπνεύστηκε η Μαρία Ιστεριούλα ίσως από τον ερχομό της Άνοιξης. Ακριβώς. Που ναι, η φύση αρχίζει και ανασταίνεται και πάλι, ξέρετε. Πολλά χρώματα είπε, βλέπουμε. Ναι, χρώματα ανοιξιάτικα. Ναι. Και αν προσέξει κανείς, πόσο όμορφα δένει τα χρώματα, ο συνδυασμός, αυτή η αρμονία των χρωμάτων που έχει πετύχει η κοπέλα. Το ένας βγαίνει και πάνω το πάνω, πολύ ωραία. Ξεκινάμε σαν τεχνική το μακιγιάζ και από εκεί και πέρα το ανάγουμε σε τέχνη πια. Δηλαδή μαθαίνουν τα παιδιά να κάνουν εναρμονισμό ωραίο των χρωμάτων. Mm-hmm. Μπορούν και βλέπουν επίσης το σχήμα του προσώπου και κάνουν το ανάλογο μακιγιάζ σύμφωνα με το σχήμα του προσώπου ή και με το χαρακτήρα του ανθρώπου που έχει. Mm-hmm. Μιλάω για το μακιγιάζ γενικά. Δεν μπορεί μια σεμνή κοπέλα, μια ντροπαλή κοπέλα, να της κάνουμε ένα πολύ έντονο μακιγιάζ. Μπορεί να είναι πανέμορφο το μακιγιάζ, αλλά να νιώθει ότι δεν είναι αυτή. Είναι ορισμένα πράγματα. Το μυστικό είναι να νιώθεις ωραία και να νιώθεις άνετα με αυτό που έχεις πάνω στο πρόσωπό σου. Ναι. Ελάχιστες πάντως κοπέλες είναι αυτές που δεν βάφονται καθόλου, που δεν θέλουν να βαφτούν. Ελάχιστες. Ναι, ίσως υπάρχουν και λόγοι. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι πολύ αλλεργικά σε οποιοδήποτε έτσι, επίθεμα πάνω στο πρόσωπο βάλουμε και δεν μπορούν να το δεχτούν. Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος. Από αντίδραση, ρε παιδί μου, όπως ναι. πέπλωσε ο Θεός, έτσι το δεχόμαστε και αυτό. Βέβαια. Όπως ορισμένες δεν θέλουν να βάψουν τα μαλλιά τους. Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Ναι. Το μακιγιάζ. Πάντως υπάρχουν εκτός από γυναίκες έτσι, διάσημες make-up artists, υπάρχουν και άντρες. Και τελευταία οι άντρες διαφημίζονται περισσότερο νομίζω από τις γυναίκες. Α, οι μακιγιές. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και διαπρέπουν μάλιστα στο επάγγελμα. Τα πηγαίνουν και καλύτερα πιστεύω από τις γυναίκες. Και φέτος τα καταφέρουν πάρα πολύ, είναι δημοσιοτέχνες ναι. και οι άντρες, όπως και στη μαγειρική, έτσι και στη τέχνη. Έχετε και ένα μήνυμα, μπράβο κορίτσια. Μπράβο κορίτσια. Μα είναι υπέροχες. Γι' αυτό και σας έφερα αρκετές σήμερα. Είναι και ένα μικρό δείγμα βέβαια. Πολύ ωραία. Πώς κρατάει ένα μακιγιάζ αν έχει κάποια λιπαρό δέρμα? Θα προσπαθήσει να βάλει σαν κρέμα βάση, υδατική, όχι λιπαρή. Θα βάλει πούδρα επάνω, που, η οποία πούδρα κρατάει το make-up και δεν υδρώνει πολύ. Χωρίς την πούδρα θα υδρώσει κάποια στιγμή και θα φανεί, θα γυαλίσει. Όπως είπατε, πούδρα. Είναι δηλαδή. Το μυστικό στην πούδρα. Ποτέ βέβαια δεν βάζουμε πάρα πολύ πούδρα, να φαίνεται mm-hmm. σβεστομένο το μακιγιάζ ή να φαίνεται σαν να έχουμε μάσκα στο πρόσωπο και όχι μακιγιάζ. Τώρα που αναφερθήκατε σε αυτό, ποια είναι τα λάθη πρέπει να αποφεύγουμε στο μακιγιάζ? Α, ναι, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Να ξεκινήσουμε από το make-up, μιας και λέγαμε για το make-up. Mm-hmm. Ποτέ πάρα πολύ make-up στο πρόσωπο. Mm-hmm. Να μην ξεχνούμε ποτέ το λαιμό. Βλέπουμε πολλές φορές ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιαρισμένο πρόσωπο, αλλά όταν ο λαιμός είναι εκτεθειμένος κι αυτός στα μάτια των άλλων, mm-hmm. φαίνεται εντελώς με άλλο χρώμα. Ποτέ να μην διαλέγουμε πολύ διαφορετικό τόνο του make-up από την επιδερμίδα. Σχεδόν στο ίδιο χρώμα της επιδερμίδας. Mm-hmm. Φεύγοντας τώρα από το make-up, τα φρύδια. Πρέπει να είναι καλοσχηματισμένα, ναι. Να μην δίνουμε σχήμα, να μην είναι ίσου πάχους από την αρχή μέχρι το τέλος. Α. Ή να μην έχουν μόνο ανωδική πορεία που αγριεύει το βλέμμα, πρέπει να κάνει ένα τόξο, ή όχι καθοδική πορεία προς τα πίσω, που δείχνει ένα θλιμμένο πρόσωπο, ναι. Τα μάτια, να μην μπαίνει πολύ έντονο το eyeliner και αγριεύει το μάτι. Πολύ χοντρή γραμμή εννοείται. Η χοντρή γραμμή ναι. στα κάτω βλέμματα. Είναι βλέπω, και λίγο αντιαισθητικό αυτό. Η χοντρένη. Και εμείς οι μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες, καλό θα είναι να κάνουμε πολύ διακριτική την κάτω γραμμή. Να μην είναι η σκιά πάρα πολύ σε χοντρό στρώμα. Αυτό που είχα και πριν, να μην φαίνεται ότι φοράμε μάσκα και όχι μακιγιάζ. Φεύγοντας από τα μάτια, μπορούμε να πάμε στο ρούζ. Το ρούζ να μην μπαίνει αυτό το στρογγυλάκι στο μάγουλο, που θυμίζει μωρό. Ναι. Στα ζυγοματικά θα μπαίνει. Θα ξεκινάει ναι, από τα μαλλιά και θα καταλήγει στα ζυγοματικά, σε λοξία ανωδική πορεία. Και όχι πάρα πολύ έντονο. Και πάντα να είναι εναρμονισμένο το χρώμα του ρούζ με το χρώμα του κραγιόν και αν είναι δυνατόν με τα χρώματα τη μπλούζα τέλος πάντων. Ναι. Έχει ένα μήνυμα τώρα που μάλλον αφορά τη Μαρία τη Στεριούλα, που λέει: η πεταλούδα έγινε τέλεια. Μαρία, ναι. για σένα μάλλον. Ναι. Η πεταλούδα λέει είναι τέλεια το μήνυμα.
Ναι, χάρη στην καλή τη μακιγιάζ. Ακριβώς. Την άξια. Και όλες οι διάσημες τραγουδίστρες, ηθοποιοί, έτσι πολύ γνωστοί άνθρωποι της, του Star System, έχουν δίπλα τους ένα πολύ καλό μακιγιέρ, μια πολύ καλή μακιγιέζ. Το επάγγελμα της μακιγιέζ ή του μακιγιέρ είχε λίγο παρελθόν, πολύ καλό παρόν και πάρα πολύ μεγάλο μέλλον. Τώρα με το οπτικό-ακουστικό σύστημα που έχει μπει πια στη ζωή μας, δεν γίνεται τίποτα χωρίς τη μακιγιέζ. Άντε και το μακιγιέρ για να μην τους αφήσουμε απ' έξω τους άντρες. Τα βίντεο κλιπς θέλουν μακιγιέζ ή μακιγιέρ. Τα σποτάκια τα διαφημιστικά, στα περιοδικά οι διαφημίσεις, στις εφημερίδες οι διαφημίσεις, στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Αχή. Οι καλεσμένοι, αν δείτε στα μεγάλα κανάλια της Αθήνας, δεν μπορούν να μπουν στο πλατό, καλά το λέω, βέβαια, αν δεν περάσουν πριν από τα χέρια της μακιγιάζ ή του μακιγιέ. Είναι ένα επάγγελμα με πάρα πάρα πολύ μέλλον. Και αυτό το έχουν καταλάβει τα παιδιά και βλέπω ότι δουλεύουν πάρα πολύ στη σχολή. Πραγματικά. Μπράβο. Κάνουν θαύματα, ναι, και αυτό μας ικανοποιεί και εμάς ιδιαίτερα. Εννοείται. Τελευταία ακούω ότι είναι της μόδας, κυρία Παναγιωτάκη, να βάζουν οι κοπέλες εδώ πολύ μολύβι και να τονίζουν. Αυτό... Αυτό, κάθε υπερβολή κάνει κακό. Δεν είναι όμορφο κάθε τι υπερβολικό. Αυτό το πολύ πολύ μακρύ νομίζω ότι δίνει κανείς προσοχή σε αυτό το στο μολύβι και όχι στο μάτι που πρέπει να αναδείξουμε. Σημασία έχει να αναδείξουμε κάτι και όχι την μπογιά που βάζουμε. Η μπογιά να μπαίνει τόσο επιμελημένα που να βλέπουμε τα όμορφα χαρακτηριστικά και όχι αυτή καθ' αυτή την μπογιά. Έχει ένα μήνυμα επίσης, λέει, είναι απαραίτητο το περίγραμμα στα χείλη. Το εγώ λέω όχι, γιατί δεν μου αρέσει σαν άντρας. Είναι ξέρω. Καλό όταν είναι διακριτικό. Διακριτικό. Οι γυναίκες, οι κοπέλες που έχουν πολύ στενά χείλη, καλό είναι να μην βάζουν έντονο περίγραμμα και έντονο χρώμα κραγιόν, κόκκινο. Τους δείχνει πιο μικρά τα χείλη και πιο σκληραίνει το βλέμμα, γενικά την μορφή του προσώπου. Επίσης, πολύ έντονο είναι να μην μπαίνει το περίγραμμα των χειλιών πολύ έξω από το φυσικό όριο των χειλιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι. Γιατί γίνει σαν κλόουν μετά. Να μην είναι πολύ σκούρο. Το βλέπω με κοπέλες. Προσπαθούν βέβαια, αλλά πρέπει να τα διδαχθούν αυτά τα πράγματα για να τους γίνει πια βίωμα αυτό το πράγμα και να ξέρουν να παίζουν. Βάζουν πολύ σκούρο περίγραμμα στα χείλη και ένα πολύ ανοιχτό κραγιόν μέσα. Ανάσουμε. Είναι λίγο αστείο, ναι. Είπαμε ότι ξεφεύγει από το φυσικό, πιστεύω, ακριβώς. Ότι δεν είναι και ωραίο. Ναι. Και έχουμε ακόμα ένα μήνυμα που λέει το eyeliner πότε το βάζουμε. Το eyeliner το βάζουμε. Καλό είναι να μπει αφού μπουν οι σκιές στο πρόσωπο, η τελευταία πινελιά είναι το eyeliner και καλό θα είναι στο τέλος με ένα μολύβι με λίγο σκουρότερο τόνο από τη σκιά που έχουμε να σβήσει το eyeliner για να μην σκληραίνει και να μην φαίνεται μόνο του στην όλη υπόθεση στη σκιά. Είναι απαραίτητο το eyeliner σαν μακιγιάζ, δηλαδή... Την ημέρα όχι. Όχι. Το βράδυ όμως για να τονίσουμε το βλέμμα και επειδή τα φώτα που πέφτουν τονίζει το πρόσωπο και εξαρτάται και από το φωτισμό που έχουμε. Επηρεάζει ο φωτισμός του μακιγιάζ δηλαδή, ε? Πάρα πολύ. Τώρα τα δικά σας τα φώτα είναι λευκά, είναι φθορισμού. Θα σας γράψω και είμαι και ορμόνι. Λοιπόν, επειδή το λευκό του φωτισμού έχει το μπλε μέσα του. Ναι. Όταν βάλουμε λοιπόν σε καφέ, κόκκινες, πορτοκαλί αποχρώσεις ή αγριεύει το βλέμμα ή κρυζάρουνε. Όταν λοιπόν έρχεται μια κυρία, μια δεσποινίδα, σε μια μακιγιάζ, να της κάνει ένα μακιγιάζ για να εμφανιστεί κάπου που έχει φωτισμό φθορισμού, θα πρέπει να της κάνει αποχρώσεις του γκρι, σιέλ, λιλά, τέτοια για να αρμονιστεί δηλαδή με τα φώτα. Είναι η απόχρωση που έχει το φως. Σε φως τώρα που, επειδή είπαμε για τα φώτα, ναι, που είναι κίτρινο, όπως το φώτο που έχουμε στο σπίτι μας, καλό είναι να μπαίνουν σκιές κόκκινου, πορτοκαλί, μπέζ, κυτρινά και τέτοια. Γλυκένει πάρα πολύ. Σε φώτα, τα καλά τα εστιατόρια ή τα ξενοδοχεία, τα καλά ή τα έχουν καφέ, έχουν εκείνο το λευκό ροζ που γλυκένει τα πρόσωπα έτσι κι αλλιώς. Οπότε ό,τι μακιγιάζει και να κάνω, μην εντάξει. Τώρα όμως βλέπουμε δύο άλλες κοπέλες. Είναι η Χαρούλα Κυρτάσογλου, που είναι το μοντέλο και έτσι έχει εμπνευστεί πάλι κάτι από τις αποκριές, ένα πολύ ξεχωριστό μακιγιάζ. Και τη μακιγιάρη Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου. Αυτό το μακιγιάζ είναι και αποκριάτικο. Μπορούμε όμως να το πούμε πως είναι και μακιγιάζ πασαρέλας. Μάλιστα. Στη μεγάλη οίκη μόδας, όταν λοιπόν κάνουν επιδείξεις μόδας, το κάνουν κάτι σαν σόου. Βλέπουμε φτερά, πουπούλα, καπέλα δούρες, βλέπουμε φέραμε και ένα καπέλο εδώ να κάνουμε ένα μικρό δείγμα, ναι. Και μακιγιάρουν και τα πρόσωπα, έτσι μια όμορφη φαντασία. Είπαμε και εμείς να κάνουμε κάτι ανάλογο. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Μου λένε ότι έχει πάρα πολλά μηνύματα και θα πρέπει να τα διαβάσουμε όλα. Πώς μπορούμε να τονίσουμε το βλέμμα μας ακόμη και αν δεν έχουμε έγχρωμα μάτια. Πώς να τονίσουμε το βλέμμα μας.
Μάλλον με το μακιγιάζ, εννοεί με το... Τα χρώματα, ναι. Θα βάλουμε ένα ζωντανό χρώμα και στο ρούχο μας. Θα βάλουμε και ένα ζωντανό χρώμα επίσης υγιεινό, τονίζει άνετα. Μάλιστα. Το βλέμμα τονίζει και με το βλέμμα που ρίχνει κανείς, με την παρουσία του εν τέλει. Δεν είναι με αυτό μόνο που τα εκπέμπει. Χρώματα. Και αυτό τι θέλει εκπέμπει, να πει με το βλέμμα που ρίχνει. Που εκπέμπει. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Αν έχει κάποιος πριν είχε ένα μήνυμα, ακριβώς. Εκείνο το βλέμμα. Τα λέει όλα, δεν χρειάζεται ούτε μαγειά ούτε τίποτα. Πριν είχε ένα μήνυμα, λέει μπράβο κορίτσια, Πάνος και ένα ακόμη όνομα. Και Ηλίας νομίζω. Και Ηλίας. Και Γρηγόρης. Γρηγόρης και Ηλίας. Πού είναι, λέει, το ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Πότε μπορούμε να γραφτούμε. Λοιπόν, τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ είναι στο έκτο χιλιόμετρο, αν μέτρησε καλά τα χιλιόμετρα, ναι, με το αυτοκίνητο. Σε Ρόδο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και το κονσίλερ το φοράμε αφού βάλουμε το make-up. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πιστεύω το έχουν πολλές κοπέλες. Ναι, το ρωτάνε πολύ. Και αφού μπει το make-up και λίγο πουδράρεται στο τέλος για να μην φαίνεται και όχι μεγάλη διαφορά από το make-up, να μην φαίνεται κάτι σαν μπάλωμα κάτω από το μάτι. Άσπρος. Αυτό είναι το, ναι, το concealer ή το anti-cern που το λένε, αλλού μπορούν να το διαβάσουν σαν anti-cern. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα μηνύματα να διαβάσουμε. Πάντως άλλες κοπέλες δεν σας φέραμε σήμερα. Α, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα χωρούσαμε. Αν και ήθελαν όλες να έρθουν. Την άλλη εβδομάδα, όχι την άλλη εβδομάδα. Σε 15 μέρες. Μετά από 15 μέρες, εμείς θα θέλουμε πάλι να σας έχουμε κοντά μας. Να είστε πάλι εδώ κοντά μας και να μας παρουσιάσετε έτσι εξίσου ωραία πράγματα. Παρέσεις, γιατί βλέπω ότι έχετε και διάθεση. Πολύ. Και εμείς έχουμε έτσι χρόνο να σας να δώσουμε στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Σερών που βλέπω ότι κάνετε μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Και βέβαια αξίζει και συγχαρητήρια στους καθηγητές γιατί βλέπω ότι έχετε και μεράκι και διάθεση. Αλλά και στις καταρτιζόμενες. Οι δέκτες μας είναι τέτοιοι που μας δίνουν με εμάς κουράγιο και διάθεση να τους διδάσκουμε. Είναι οι καινούργιες εκολαπτώμενοι αισθητικοί που δεν ξέρω, εγώ έχω, αν μετά από 2-3 χρόνια χρειαστεί να πάω σε κάποιο Ινστιτούτο να μου παράσχουν υπηρεσίες και μου πούν τα κορίτσια ότι είναι από τα ΙΕΚ Σερών, πραγματικά θα καθίσω κάτω με κλειστά τα μάτια. Και βλέπω ότι διδάσκονται πάρα πολλά μαθήματα και εκτός αισθητικής. Μάλιστα. Ιατρικά μαθήματα, θα μου πείτε τι σχέση έχει η ιατρική με την αισθητική. Έχει. Για να ξέρουμε πού τελειώνουν τα δικά μας τα χωράφια και πού αρχίζουν τα άλλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, άντρες υπάρχουν καταρτιζόμενοι. Φέτος όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Ευελπιστώ ότι του χρόνου, του παραχρόνου θα έχουμε και αγόρια. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν αγόρια. Και βέβαια, ναι, όσα αγόρια μας παρακολουθούν και θέλουν να ασχοληθούν με το μακιγιάζ. Να κάνουν την υπέρβαση αυτή. Ακριβώς, κάνουν την υπέρβαση. Ναι. Πλέον έχουμε σπάσει που λένε τα σύνορα. Ναι, δεν υπάρχουν πλέον. Άλλωστε είναι και πολύ της μόδας και οι γυναίκες πολλές φορές προτιμάνε έτσι άντρες. Και στο κάτω-κάτω οι άντρες μας θέλουν όμορφες. Γιατί να μην ασχολούνται και αυτοί με το μακιγιάζ. Είναι και πολύ σχολαστικοί άντρες από τη φύση τους. Και βλέπουμε τώρα όλα τα κορίτσια μαζί που έχουν μακιγιαριστεί και η δουλειά είναι αξιόλογη. Γιατί βλέπω ότι έχουν δουλέψει πολύ λεπτομέρεια, αν και δεν ξέρω από μακιγιάζ, αυτά λίγα πράγματα που γνωρίζω. Καταλαβαίνω ότι έχουν δουλέψει δεν πολύ. Δεν κουράζει το μάτι. Ακριβώς. Αν προσέξεις, θα κάνεις να τις κοιτάς. Δεν κουράζει το μάτι. Ακριβώς. Είναι όπως αν δούμε πολλά όργανα μαζί σε μια ορχήστρα και παίζουν, τι ωραία μας ξεκουράζει το αυτή. Αν αρχίσουν όμως οι ρονοπαίκτες και βαράνε τα όργανα τους όπως λάχη, θα κουραστούμε και θα φύγουμε. Σωστά. Πολύ ωραία το θέσατε. Το δέσιμο των χρωμάτων. Ή τα δένεις όμορφα και βλέπεις κάτι όμορφο και σ' αρέσει, ξεκουράζει, ή αλλιώς δεν ξέρω, αγριεύεις. Όταν δεις το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο, ανακατωμένο, πραγματικά λες κάτι δεν πάει καλά. Θα φύγω, θα πάω κάτι άλλο να δω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα έρθετε πάλι στα 15 μέρες εδώ στην εκπομπή και θα μας κάνετε και ένα μακιγιάζ τηλεόρασης. Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά. Οκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τα κορίτσια που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν σκέφτεστε. Αν και από ό,τι είδαμε, είναι σίγουροι. Εμείς ευχόμαστε σε εσάς και στην παρέα σας καλό τριήμερο. Να είστε καλά, επίσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Περάσαμε υπέροχα, έτσι. Φοβερά πράγματα είδαμε. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Φύγαμε. Βασιλέως Βασιλείου 11, Σέρες. Επιστρέψαμε στην εκπομπή
Και ήδη έχουμε την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής. Βέβαια, τρεις είναι οι καλεσμένες και θα τις δείτε σε λίγο. Mm-hmm. Να καλωσορίσουμε την κυρία Παναγιωτάκη Μαριλή. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάκη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Η κυρία Παναγιωτάκη είναι αισθητικός και μάλιστα βρίσκεται στο ΙΕΚΟ ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ. Είναι καθηγήτρια στο ΙΕΚΟ ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ, στο τμήμα αισθητικής. Και είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για το μακιγιάζ τηλεόραση, το τηλεοπτικό μακιγιάζ. Καλώς ήρθατε καταρχήν στην εκπομπή. Ευχαριστώ, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και εμείς χαιρόμαστε διπλά, Κώστα. Επειδή την προηγούμενη φορά μας το ζητήσατε να σας δείξουμε ένα μακιγιάζ τηλεόρασης, εμείς σκεφτήκαμε να σας το δείξουμε πώς. Σπάσαμε το φάγμα του χρόνου σήμερα και φέραμε μαζί το πριν και το μετά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να δείτε στο σε προφίλ. Λίγο, ναι. Σε λίγο θα μπορέσουμε να δούμε, σε ένα-δύο δευτερόλεπτα θα μπορέσουμε να δούμε το πριν και το μετά. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πριν και το μετά. Και βέβαια να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και την Ροζάνα Καραθεοδόρου που θα κάνει το μακιγιάζ και την Δίνα Δημητρίου που είναι το μοντέλο μας. Ολόκληρο το όνομα το θέλει, αλλά εγώ το έκοψα στη μέση. Κωνσταντίνα, λοιπόν. Κωνσταντίνα. Καλησπέρα okay. σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Ροζάνα. Θα σας παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή, να δούμε ακριβώς τι θα κάνεις, Ροζάνα, στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας. Είναι δύσκολο το τηλεοπτικό μακιγιάζ? Όχι, είναι πανεύκολο. Μόνο ότι πρέπει να προσέχουμε. Για να μας πείτε έτσι κάποια tips. Η προβολή εδώ στα πλατό σας και η φακή σας είναι ανελαίτη. Δείχνουν το παραμικρό σαν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μια φακίδα αν υπάρχει, μπορούν να την υπερμεγενθύνουν και να μας την κάνουν τεράστια. Μάλιστα. Μια ελιά, μια ουλίτσα, ακόμη και τα γένια σας όταν δεν είστε φροσκοξυρισμένοι, ναι. Μαυρίζουν πάρα πολύ. Ναι. Οπότε το make-up που χρησιμοποιούμε πρέπει να έχει περιεκτικότητα χρωστικής αρκετή για να καλύψει αυτά τις ατέλειες. Δηλαδή, πολύ κάλυψη. Ακριβώς. Ναι. Ακόμα και αν δεν έχουμε δηλαδή κανένα πρόβλημα έτσι. Πολλά σπυράκια, ας πούμε, χρειαζόμαστε ακόμα... Γίνεται ομοιογενές το ναι. δέρμα και φαίνεται πολύ πιο όμορφο και πιο φωτεινό. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να προσέξουμε? Λένε ότι το τηλεοπτικό μακιγιάζ πρέπει να είναι πολύ έντονο. Όχι. Αυτό είναι σωστό πολύ. Ή λάθος? Όχι πολύ όχι έντονο. Πολύ φαίνεται έντονο. Πολύ ψεύτικο. Να, καλό είναι να φαίνεται φυσικό και όχι πολλά ιριδίζοντα προϊόντα, γιατί αντανακλάται το φως επάνω και φαίνεται, δηλαδή προσέχει κανείς την αντανάκληση του φωτός και όχι το ίδιο το πρόσωπο. Σωστά. Αποσπάει την προσοχή δηλαδή. Σωστά. Ναι. Να και ένα μυστικό. Ναι, ναι, ναι. Επίσης πρέπει να προσέξουμε κάτι στο ρούζ, το ρούζ να μην κοκκινίζει πάρα πολύ. Γιατί βγαίνει πιο έντονο. Επειδή ρυθμίζεται νομίζω τα φώτα, την ένταση του φωτός σε μια ηλεκτρονική οθόνη. Έτσι, ναι, 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 κοκκινίζει ναι. περισσότερο, κοκκινίζει λιγότερο. Αν λοιπόν στην οθόνη το κόκκινο το χρώμα υπερισχύει λιγάκι, φαίνεται πάρα πολύ κόκκινο το πρόσωπο. Μάλιστα. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια. Ναι. Και όσον αφορά τα μάτια. Τα μάτια μπορούμε να το δουλεύουμε άνετα, όπως θέλουμε, ναι. Και όταν είναι νεαρές οι παρουσίες μπορούν να κάνουν ό,τι φωτεινό μακιγιάζ θέλουν, άνετα. Αλλά αυτά τα ειριδίζοντα, οι περλίτσες και αυτά, νομίζω ότι αποσπούν την προσοχή εκεί και όχι στα ωραία τα μάτια σαν τα δικά σου, Μαρίνα. Που είναι υπέροχα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε και μερικά πράγματα για τη σχολή, Κώστα, έτσι. Ναι. Να ρωτήσουμε ποια άλλα μαθήματα διδάσκονται στη σχολή. Θα με βρίσκετε διάβαστη, αλλά επειδή την προηγούμενη φορά με ρωτήσατε. Πότε γίνονται οι εγγραφές, οφείλω να το ομολογήσω ότι δεν το θυμόμουν. Ναι. Οι εγγραφές λοιπόν γίνονται από 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε επειδή σκέφτηκα, ψυχανεμίστηκα ότι θα μου ρωτούσατε και κάτι τέτοιο, έφερε λοιπόν να σας δείξω τι μαθήματα κάνουν τα παιδιά και πόσο έτοιμες είναι μετά για να βγουν στην αγορά της εργασίας. Ναι. Φανταστείτε ότι οι αισθητικοί μας, τα ΙΕΚ του ΕΔΣΕΡΟΝ, διδάσκονται ανατομία, φυσιολογία, νοσολογία, δερματολογία, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στοιχεία χημίας και κοσμετολογίας για να ξέρουν πώς παρασκευάζονται τα καλλιντικά. Λογικό είναι. Ειδικά θέματα φυσικής, θα μου πείτε τώρα η φυσική τι χρειάζεται. Με τα λέιζερ τώρα, με τις ακτίνες λέιζερ. Πρέπει να ξέρουν λοιπόν ποια είναι τα ηλεκτρόνια, ποια είναι τα φωτόνια, πώς γίνεται η διάσπαση φωτός, αυτή η εξαναγκασμένη πηγή φωτός. Πρέπει να τα ξέρουν για να μπορούν, αν δεν τα χρησιμοποιούν οι ίδιες, να ξέρουν τουλάχιστον στον χώρο που θα ζουν. Τι πράγμα είναι αυτό? Επαγγελματική διοντολογία, ψυχολογία, γιατί έχουν να κάνουν με παράγοντα άνθρωπο έτσι. Και να ξέρουν πώς να φέρονται, λοιπόν, πώς να ψυχογραφούν τις πελάτησες ή τους πελάτες, ναι. Διατολογία είναι αυτονόητο γιατί. Τη σχέση της αισθητικής με ιατρικές ειδικότητες, ενδοκρινολογία λόγου χάρη, πλαστική χειρουργική και πολλές άλλες ειδικότητες. Οργάνωση του καταστήματος που πρέπει να ξέρουν, marketing, πρώτες βοήθειες.
υγιεινή και ασφάλεια εργασιακού χώρου. Εγώ τώρα θα σταματήσω. Σεμινάρια και διαλέξεις. Σεμινάρια και διαλέξεις. Λοιπόν, αυτό το ζήσα και εγώ φέτος. Ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη που μας επιφύλασε η διευθύντρια της σχολής, η κυρία Σχοινά. Πήραμε λοιπόν τις σπουδάστριές μας και πήγαμε ένα τριήμερο στην Αθήνα. Παρακολουθήσαμε τις εργασίες. Έμαθα για αυτό το συνέδριο και ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας. Παρακολουθήσαμε τις εργασίες συνεδρίωσης Αττικής στον Πειραιά, στον εκθεσιακό χώρο που είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν γιατί ζήσαν μέσα σε ένα περιβάλλον που ελπίζουν και έτσι φάνε ότι θα ζήσουν μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια. Ναι. Είδαν όλη την ομορφιά από κοντά. Και μείναμε. Τις συναστάσεις μάλλον, υπέροχα, πραγματικά. Αφού μου λέγανε όλη την ώρα, κυρία Μαρίλη, νιώθουμε ότι ανοίγονται πια οι ορίζοντές μας. Αυτό μένα με ικανοποίησε τρομερά. Δεν είπαν τι ωραία που είναι Αθήνα, όσο τι ωραίο είναι το συνέδριο και πόσο ψηλά μπορούμε να ανέβουμε. Και αυτό το θέλουν και θα το κάνουν, είμαι σίγουρη. Γιατί νιώθω ότι τα επιλέξαμε τα παιδιά. Είναι ένα και ένα. Κι όμως μας επιλέξαν αυτά. Μάλιστα. Ναι. Όπως φαίνεται, αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις των παιδιών. Αισθητική σώματος και προσώπου, γιατί σας δείχνουμε μονίμως μακιγιάζ. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να φέρουμε εδώ δύο-τρία πραγματάκια, μπογιές και να βάψουμε. Αλλά τα μονίματα που κάνουμε είδατε ότι είναι πάρα πολλά. Μασάζ σώματος, relax για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας, για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, μασάζ κατευναστικό των νεύρων, μασάζ τον οτικό όταν είμαστε έτσι σε μια ατονία. Πάρα πολλά, πραγματικά. Ξαναφοράω τα γυαλιά μου, λοιπόν. Χρωματολογία, αποτρίχωση, όλους τους τρόπους αποτρίχωσης, χαλάουα, κέρι. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν εργαστήρια αντίστοιχα, υπάρχουν. Εξοπλισμένα πλήρως. Πλήρως. Νιώθετε ότι είστε σε ένα ιστιντούτο ομορφιάς. Υπάρχουν πάντα, ναι. Μηχανήματα για την κυταρίτιδα, για τη χαλάρωση, για την ατονία, μηχανήματα για τη ριζική αποτρίχωση. Τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δηλαδή θα μένουν, δεν θα το ξέρουν, θα ξέρουν περάσουν. Πάντα, όταν θα βγουν από αυτή τη σχολή, όταν θα τελειώσει το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ, θα γνωρίζουν τα πάντα, τα πάντα με μεγάλο βαθμό. Προηγουμένω αισθητική. Ασχολούνται με αισθητική των άκρων, προσθετική νυχιών και καλλιτεχνικά νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, γυμναστική, τατού με χένα. Μάλιστα. Πάρα βέβαια, πολλά. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε κλάδο και να του ζητηθεί, νομίζω ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν πλήρως. Έτσι είναι, γιατί τώρα τελευταία. Δεν με βρήκατε διάβαση. Όχι, βλέπω ότι είστε πολύ διαβασμένοι. Θα το φοβήθηκα όταν μου το ρωτούσα. Εφοδιασμένοι. Στις μέρες μας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά καταρτισμένες, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Πλέον και ζήτηση μεγάλη, αλλά και προσφορά επίσης μεγαλύτερη. Γι' αυτό θα πρέπει τα παιδιά να έχουν γνώσεις πάρα πολλές, έτσι ώστε να μην φοβούνται να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις που θα τους ζητήσουν. Με τα δικά τους εφόδια. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κυρία Παναγιωτάκη, ποιες άλλες ειδικότητες μπορούμε να βρούμε στο ΙΕΚΟ ΑΕΔΣΕΡΟΝ. Και εδώ δεν με βρίσκεται, διάβαστε. Α, είστε και εδώ, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πραγματικά περίμενα ότι θα έπρεπε να μου το ρωτήσετε και να που... Έχετε έρθει προετοιμασμένοι. Λοιπόν, οι ειδικότητες. Προς το παρόν έχουμε τεχνικών εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα. Μάλιστα. Τεχνικών αερίων καυσίμων, που ως ονούπο θα μας έρθει το υγρό, το φυσικό αέριο και εδώ. Ναι. Ειδικών εφαρμογών αισθητικής, εμείς λοιπόν που είμαστε εδώ, και τεχνικών εφαρμογών πληροφορικής δικτύων και αυτοματισμού γραφείου. Μπορούν να έρθουν παιδιά που έχουν τελειώσει το ενιαίο λύκειο, γενικό λύκειο όπως το λένε, ή το ΤΕΕ, ή το ΤΕΛΟ όπως ήταν πριν, ακόμη και εξατάξιο γυμνάσιο παλιά, γιατί έρχονται και κυρίες κάπως μεγαλύτερες ηλικίες, ακόμη και εγώ θα μπορούσα να φοιτήσω. Τότε τελειώναμε εξατάξιο γυμνάσιο. Θα μπορούν λοιπόν με αυτά τα προσόντα, με την ταυτότητά τους και να έρθουν να κάνουν από 1η Σεπτεμβρίου την εγγραφή τους. Και να είναι σίγουρα τα παιδιά ότι θα είναι κερδισμένα. Η φοίτηση, όταν τα παιδιά, για τη δική μας σχολή πάντα μιλάω τώρα, έχουν τελειώσει επαγγελματικό λύκειο στον κλάδο της αισθητικής, θέλουν δύο εξάμηνα. Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο κανονικά από εκεί ξεκινάνε. Τα άλλα τα παιδιά λοιπόν ξεκινάνε από το πρώτο εξάμηνο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Ωραία. Ναι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αποκτούν πάρα πολύ γνώσεις συμπυκνωμένες, ναι, πάρα πολλές, αλλά είναι ξεφτερή. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, κυρία Παναγιωτάκη, εδώ με τα κορίτσια που έρχονται και βλέπουμε ότι κάνουν μια εργασία με πολύ λεπτομέρεια, με πολύ μεράκι. Ξέρετε τι συμβαίνει.
Το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε είναι αντικείμενο που μας ενδιαφέρει και εμάς τις ίδιες. Ακριβώς. Ίσως γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον που... είναι περισσότερο από ίσως άλλες ειδικότητες. Ποια γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για το μακιγιάζ, για το μασάζ, για την κυταρίτιδά της, για τη χαλάρωσή της, για την αφυδάτωσή της, για την ακμή της. Οπότε πρώτα να μαθαίνουν... Ακριβώς. Η ειδικότητα αυτή. Ναι. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα κορίτσια τώρα, να δούμε η Ροζάνα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Βρίσκεται στο, στο τέλος. Μάλλον θα είναι στο τέλος, γιατί βλέπω βάζει μάσκαρα. Πινελιές. Βάζει μάσκαρα. Η Ροζάνα έχει θαυματουργά χέρια. Και η Κωνσταντίνα επίσης. Να φανταστείτε ότι ήρθα σε δύσκολη θέση. Δεν ήξερα πια να, να έχουμε κάτω σαν μοντέλο και πια σαν μακιγιάζ. Είναι, ναι, τα χέρια τους πετάνε. Δίνουν πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια. Αν μπορούσε κανείς να προσέξει τη λεπτομέρεια που είναι σαν τον Μιχαήλ Άγγελο, τον μεγάλο λοιπόν και ζωγράφο, τι έλεγε. Ότι τα μικρά πράγματα κάνουν την τελειότητα. Η τελειότητα όμως δεν είναι μικρό πράγμα. Ακριβώς αυτό το έχουν καταλάβει τα παιδιά και προσέχουν και να μην. Βλέπω το φρύδι εκεί πέρα, βάζει κάποιες πινελιές. Είναι φοβερές, όντως. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει, επειδή είδαμε πώς ήταν στην αρχή. Ακριβώς. Την Αμερική βαμμένη και από την άλλη. Τώρα καταλαβαίνουμε. Τέλος ακόμα καλύτερα, τη διαφορά. Πώς έχει ζωντανέψει το πρόσωπο, ναι. Πόσες μαθήτριες έχει το τμήμα αισθητικής? Το τμήμα αισθητικής έχουμε δύο τμήματα. Είμαστε, τα κορίτσια που έχω φέρει είναι στο τρίτο εξάμηνο. Είναι 20 ανεργατώμε, 19 με 20. Και το άλλο, τα μικρά που λέω εγώ, ναι. Και εκείνο επίσης είναι τόσα, ναι. Μάλιστα. Και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολλές καταρτιζόμενες. Πολλές περισσότερες, ναι, και θα έχουμε περισσότερα τμήματα. Και περισσότερα τμήματα, γιατί βλέπω ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το χώρο της αισθητικής και λογικό είναι, μωρέ. Πώς εμείς οι άντρες ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαστε με κάποια έτσι αντρικά, μπορούμε να πούμε. Και ξέρεις, Κώστα, πάντα το λέω ότι εφόσον υπάρχουν γυναίκες, αυτό το επάγγελμα θα υπάρχει και θα δοκιμεί πάντα. Και λένε ότι τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη γυναίκα. Και λένε μάλιστα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη γυναίκα πάντα είναι και κερδοφόρα. Έτσι δοκιμούν. Βάζουμε τώρα και το. Είναι κάτι σαν να μαλακώσουν τα χείλια. Το lip gloss μάλλον τώρα πρέπει να βάζει η Ροζάνα για να φαίνεται πιο δροσερό το χείλος της Κωνσταντίνας. Βλέπετε τα. Το make-up και η πουδρίτσα είναι matte, δεν γελίζουν πολύ. Και στη τηλεόραση όταν κάνουμε το μακιγιάζ, καλό θα είναι κάπου-κάπου, ένα δύο-τρία ώρες, λιγάκι να πουδράρουμε πάλι το πρόσωπό μας για να φεύγει η γελάδα. Υπερότητα. Ακριβώς, ναι. Γιατί δείχνει μια κάποια κούραση η γελάδα. Μάλιστα. Δεν φαίνεται η διαφορά, δεν φαίνεται. Φαίνεται η διαφορά, ναι. Όχι, είναι... Και όταν κλείνει και το μάτι της φαίνεται είναι πάρα πολύ τι, ωραίο ναι. Που, ναι. Τι ωραία που έχει βαφτεί. Και το ρούζ βέβαια το απαραίτητο. Δεν κοκκινίζει αυτό που έλεγα. Ναι, αυτό που μας λέγατε. Ίσα-ίσα έτσι για... Δείχνει μια φρεσκάδα. Ναι, χωρίς πολλά χρώματα, ναι. Α, να μην ξεχνάμε και το λαιμό, αυτό είναι πολύ βασικό νομίζω έτσι. Να μην υπάρχει διχρωμία στο λαιμό. Το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, θυμάμαι, ναι. Βέβαια. Πάντα. Τώρα οι άντρες, Κώστα, αν θέλετε να σας πω, τι μπορούν να κάνουν. Τι μπορούν να κάνουν οι άντρες. Την προηγούμενη φορά μου είχες θέσει αυτό το ερώτημα, αλλά δεν προλάβαμε. Ακριβώς. Ναι, στους άντρες μπορούμε να βάλουμε λίγο make-up και πουδρίτσα. Λίγο το χτένισμα τα φρύδια, αν είναι έτσι ατάκτως ερημένα εκεί οι τριχούλες, μπορούμε λίγο να τις καλοκτηνήσουμε. Εάν οι βλεφαρίδες είναι πολύ άτονες, ξανθιές, μπορούμε ελαφρώς, σε άτομα που ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους, δεν ενδιαφέρονται πολύ, μπορούμε ελαφρώς να τις βάψουμε και αυτές. Και λίγο και τις κάτω βλεφαρίδες για να μην φαίνεται εντελώς γυμνό το δέρμα. Όχι περισσότερο τους άντρες, δεν τους θέλουμε πιο πολύ όμορφους. Και λίγο πούδρα για να μην υπάρχει γυαλάδα. Λίγο ρούζ, έχω δει στη τηλεόραση καμιά φορά που τους βάζουν. Όταν υπάρχει λόγος είναι πολύ χλωμά το πρόσωπό τους, ναι. Σαν, όχι ακριβώς ροζ ρούζ, να κάνει μια φωτοσκίαση στο πρόσωπο. Μια φωτοσκία, πρέπει να ξέρεις να το κάνεις αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις. Ναι, μόνο αν καλέσετε ειδικούς, σχολές του ΙΕΚ θα μπορούσε να σας τα κάνουν άψογα. Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Παναγιωτάκη. Να ευχαριστήσουμε και τα κορίτσια, τη Ροζάνα και την Κωνσταντίνα που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας και μας παρουσίασαν έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά να ευχαριστήσουμε και τη διεύθυνση του ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΣΕΡΟΝ που έτσι μας δίνει την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή να φιλοξενούμε κάποιο τμήμα του ΙΕΚ ΣΕΡΟΝ, ΟΑΕΔ ΙΕΚ ΣΕΡΟΝ, και να παρουσιάζουμε ενδιαφέροντα θέματα.
Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, Χωρίσια, και σε εσάς. Κυρία Παναγιωτάκη, και σε εσάς να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα χαρούμε να σας ξανάχουμε. Χαιρόμαστε όταν λέτε ότι θέλετε να μας δείτε. Θέλουμε να σας έχουμε εδώ στην εκπομπή. Θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Στην παρέα μας την κυρία Μαριλή Παναγιωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Μαριλή. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και δεχτήκατε την πρόσκληση. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Σήμερα στην παρέα μας. Η κυρία Μαριλή Παναγιωτάκη, που είναι αισθητικό στο επάγγελμα και καθηγήτρια στο ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ, την έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν, βέβαια, με τις μαθήτριες από το τμήμα αισθητικής από το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε. Ένα θέμα που δεν έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο, με έχει να κάνει με το πρόσωπο της γυναίκας. Με τη φροντίδα του προσώπου. Με τη φροντίδα του προσώπου. Αν θέλουμε το κάνουμε το συγκεκρινοποιούμε. Το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Για μάσκες ομορφιάς, οι οποίες, τις οποίες παίρνουμε από φυσικά προϊόντα, από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Μάλιστα. Όχι μετά από βιομηχανική επεξεργασία δηλαδή. Πολύ ωραία. Τώρα είναι καλοκαίρι, δροσιά έχει, διακοπές κάνουμε όλοι. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας λοιπόν, να ξαπλώσουμε κάπου στην ξαπλώστρα, στη θάλασσα. Βέβαια. Ναι, και να βάλουμε μια τέτοια μάσκα. Μπορούμε και εμείς οι άντρες να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως. Δεν θα μας παρεξηγήσουν τώρα, κυρία Μαριλή, να μας δουν στην παραλία με μάσκα. Το κάνεις στο σπίτι σου, βρε Κώστα. Στο σπίτι μου το κάνουμε. Είναι πολύ όμορφα. Και με τη σύντροφό σας, μάλιστα, μπορείτε να κάνετε την ίδια μάσκα και να δεθείτε περισσότερο, να χαλαρώσετε και οι δυο και θα δείτε πόσο ανανεωμένοι θα νιώσετε αργότερα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Βέβαια, θα μιλήσουμε και για μια εκδήλωση που ετοιμάζει το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ. Και αυτή η εκδήλωση θα γίνει αύριο συγκεκριμένα, στις 8.30 ώρα. 8.30 ώρα, στην κοιλάδα των Σερών, στο Heaven. Στο Heaven. Ναι. Σε αυτή την εκδήλωση τώρα, την τελετή, τι θα κάνουμε. Θα βραβεύσουμε εργασίες θεματικές των αποφύτων πια σπουδαστών και σπουδαστριών. Θα παρουσιάσουν επί πολύ ωραία μακιγιάζ σώματος, προσώπου. Θα είναι body πραγματικά painting, ένα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως θα έχουμε και πολύ body ωραία. Και face painting, όπως συνηθίζαμε να το λέμε αγγλιστή. Θα είναι πολύ όμορφα. Η είσοδος είναι δωρεάν και το καλό ότι και η έξοδος θα συνεχίσει να είναι δωρεάν. Ακόμη καλύτερα. Αυτό μου άρεσε. Ακόμη καλύτερα. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια πρόσκληση για να περάσουμε μέσα. Όχι, μπορούν να περάσουν και έτσι. Να περάσουν και έτσι. Ναι, μάλιστα. Οι γονείς, οι φίλοι, οι συγγενείς όλων των παιδιών, όσοι σεραίοι θέλουν να δουν κάτι όμορφο, να ψυχαγωγηθούν, αλλά και να ενημερωθούν για τις σχολές του ΟΕΠ, τα ΙΕΚ των Σερών, μπορούν να έρθουν. Πραγματικά θα γίνει και μια σχετική ενημέρωση. Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω για αυτή τη σχετική ενημέρωση να μας πείτε λίγο. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, γιατί γνωρίζει μόνο το ΙΕΚ, το κρατικό ΙΕΚ. Υπάρχει και ΙΕΚ ΟΑΕΔΣΕΡΟΝ, που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας. Ακριβώς. Το άλλο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Τα ΙΕΚ, ο ΟΑΕΔ λοιπόν, έχει στόχο τι? Να παράσχει πλήρη κατάρτιση επιστημονική, επαγγελματική και τεχνική στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν επαγγελματικά στην κοινωνία πάρα πολύ άνετα. Είχαμε μέχρι τώρα 3 τμήματα. Πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείου. Τα έχω μάθει γιατί με την πληροφορική και δεν τα πάω καθόλου καλά. Ναι. Είχαμε τεχνικούς φυσικού αερίου, όπως είχαμε πει παλιά, τα τμήματα της αισθητικής και τώρα προστίθενται άλλες 2 ειδικότητες, Κώστα. Βοηθών φαρμακείων και σεφ ή τεχνικών μαγειρικής. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι επιλεγμένες αυτές οι ειδικότητες γιατί έχουν δει τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά. Μάλιστα. Δεν μπήκαν τυχαία στα ΙΕΚ. Ναι. Πολύ ωραία. Και κάποιος που ενδιαφέρεται πότε θα μπορέσει να κάνει την εγγραφή του? Οι εγγραφές γίνονται από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, ώρες πρωινές. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 ώρες. Προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρεί κάποιος σπουδαστής? Οι προϋποθέσεις δεν είναι πολλές. Είναι ένα πολιτήριο λυκείου, επαγγελματικού ή ενιαίου λυκείου, η ταυτότητά του και νομίζω αν ζητηθεί κάτι άλλο θα μπορέσει να το έχει. Αλλά τα κυριότερα είναι αυτά. Δεν χρειάζεται να έχει ένα βαθμό πολιτηρίου από 15 και πάνω. Δεν υπάρχει. Τέτοια βαθμίδα δεν έχει. Δεν νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα βέβαια αν βρεθούμε αύριο στις 8.30 ώρα στο Heaven, εκεί που θα γίνει η επίσημη παρουσίαση και η τελετή λήξης της φετινής χρονιάς. Και οι βραβεύσεις βέβαια των παιδιών και ένα show που θα παρουσιάσουν εκεί οι σπουδαστές. Πολύ δροσερή βραδιά, να σας ευχόμαστε. Θα είμαστε και εμείς βέβαια εκεί, δεν το συζητάμε αυτό. Θα χαρούμε πολύ. Θα είμαστε σίγουρα εκεί. Σήμερα για τι πράγμα θα μιλήσουμε όμως, για τις μάσκες? Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να πούμε επίσης κάτι δροσερό, γιατί η θερμοκρασία έξω είναι αρκετά υψηλή. 37-38 βαθμούς Κελσίου. Μακιγιάζ δεν μπορούσαμε να συζήξουμε. Πρώτα γιατί η ζέστη βέβαια το υπέπρεπε να βάζουμε μπογιά στο πρόσωπο. Και δεύτερον, μου λείπουν πάρα πολύ τα κορίτσια μου.
Τέλειωσε η σχολική τέλειωσε χρονιά σχολική, και έμεινα μόνη που λένε. Όχι για πολύ, όχι για πολύ. Έφερα ένα ομοίωμα εδώ, προσώπου μια κοπέλα τέλος πάντων για να παρηγοριέμαι σήμερα. Ωραία, θα το δείξουμε εδώ πέρα ό,τι χρειαστεί. Μπορούμε να κάνουμε μάσκες, έτσι να το διασκεδάσουμε, να το ευχαριστηθούμε με φυσικά προϊόντα. Είναι για όλα τα πρόσωπα, κυρία Μαριλή, δηλαδή και για λιπαρά και για μεικτά και για ξηρά. Μπορούμε, τώρα θα πούμε ορισμένα πράγματα που θα μάθετε τι μπορούν να κάνουν οι κοπέλες, οι γυναίκες και οι άντρες, Κώστα, που έχουν λιπαρό πρόσωπο, κανονικό, μεικτό, αφιλατωμένο ή λιγάκι ρητιδωμένο, ναι. Τώρα... Πριν ξεκινήσετε, συγγνώμη, βάλτε μια άλλο τελεία. Τι μάσκα μπορώ να βάλω για πρισμένα βλέφαρα, έχει ένα μήνυμα. Να το, υπάρχει ένα φυσικό προϊόν που το έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Και ίσως δεν ξέρουμε τις ιδιότητες του, η πατάτα. Η πατάτα. Ναι. Α, η πατάτα. Και τι λέγαμε παλιά για το αγγούρι. Μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο φάρμακο. Έτσι όπως είναι, δηλαδή την κόβουμε στη μέση και τη βάζουμε στο πρόσωπο. Την πολτοποιούμε σε ένα τρίφτη, ναι. Τη βάζουμε στα βλέφαρά μας. Μια γάζα ή ένα τουλπάνι, μια μουσελίνα από πάνω, για να μην μας πέφτει. Καθόμαστε μισή ωρίτσα. Η πατάτα περιέχει ποτάσιο. Και το ποτάσιο έχει την ιδιότητα να διώχνει, να κάνει μια αποσυμφόρηση στο λυμφικό σύστημα, λοιπόν. Μια παροχέτευση ωραία. Και όταν λοιπόν μετά την αφαιρέσουμε, βλέπουμε τα διηθημένα αυτά βλέφαρα, τα πρισμένα από κούραση, από το ξενύχτη, από τη στεναχώρια, από το κλάμα. Μας φεύγουν όλοι οι μαγείες. Πόση ώρα δηλαδή θέλετε. Μισή ωρίτσα. Ναι. Κοιμηθούμε κιόλας. Έχουν ιδιότητες τρομερές πραγματικά. Ο μαϊντανός. Ο μαϊντανός τι κάνει. Αν βράσουμε μια χούφτα μαϊντανό φρέσκο και το αφήσουμε σε ένα φλιτζανάκι ζεστό νερό, αυτό μπορούμε, αν βάλουμε επιθέματα στο πρόσωπο που έχουμε φακίδες, πανάδες, τέτοια στιγματάκια, φεύγουν σιγά σιγά αυτές οι φακίδες. Με το μαϊντανό λοιπόν. Όπως και το αγγούρι με το γάλα. Σε ομό γάλα λοιπόν, βάζουμε αγγουράκι τριμμένο, το αφήνουμε καμιά ωρίτσα έτσι μόνο του και το βάζουμε σε μάσκα στο πρόσωπο. Με μία-δύο φορές δεν θα εξελιχθεί, αυτό να το συνεχίσουμε. Δύο-τρεις φορές την εβδομάδα θα δούμε ότι οι φακίδες. Αν όχι... Αποχωρούν ελαφρώς. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Δημιουργούν μέσα μια ψευαίσθηση ότι δεν υπάρχουν. Δεν φαίνονται πολύ. Μάλιστα. Ναι. Παιδιά, χθες λέει το Αριστοτέλειο έκανε λέει την καλύτερη γιορτή. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν φοβερή. Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια και στους καθηγητές και στους μαθητές. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Μπορούμε να πούμε για τα λιπαρά δέρματα τώρα που ράπησε η Μαρίνα πριν. Τι θα μπορούσε. Σαν. Κάθομαι στη θάλασσα, έχω τον σύντροφό μου, έχει τον σύντροφό σου τέλος πάντων, εσύ το δικό σου και θέλετε έτσι να το διασκεδάσετε λιγάκι. Αντί να χρησιμοποιήσετε το γαλάκτωμα, τη λοσιόν, την κρέμα που έχετε ή τα ξεχάσετε στο σπίτι, μπορείτε να πάρετε όσοι έχετε λιπαρό δέρμα, λίγο γιαουρτάκι να καθαρίσετε το δέρμα σας. Με γιαούρτι. Για λιπαρά δέρμα. Χρειάζεται να είναι τίποτα 2%, 0%. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Όχι, δεν παίζει. Δεν παχαίνει ούτε δυνατίζει το πρόσωπο λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, για λοσιόν τι δεν μπορούσαμε μετά να κάνουμε, να το τονώσουμε. Ή λίγο μιλόξιγο, με μισό-μισό με νεράκι, ή χυμό λεμονιού, που σφίγγει κιόλας και τους διασταλμένους πόρους το λεμόνι. Μάλιστα. Και μετά μια μάσκα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Τα κυρία Μαριλή, και τα θερούμε μετά. Το γαλάκτωμα για να καθαρίσουμε το δέρμα από το μακιγιάζ, τις σκόνες, όλα τα ορούμενα στοιχεία που επικάθενται πάνω στο πρόσωπό μας. Η λοσιόν είναι για να το τονώσει, να το σφίξει, θα θέλουμε να βάλουμε νερό που έχει άλατα πολλά. Ναι. Και μετά να τοποθετήσουμε μια ωραία μάσκα. Τι μάσκα τώρα με λιπαρό δέρμα μπορεί να βάλει. Μπορεί να βάλει χυμό λεμονιού με λίγο μέλι. Ή με τριμμένο καρότο, που είναι συσφυκτικό επίσης. Mm-hmm. Και καθαριστικές ιδιότητες έχει. Δηλαδή τραβάει το σμίγμα από το δέρμα και φαίνεται πιο καθαρό το δέρμα. Ή να βάλει το αυγό λοιπόν τώρα, από το ζωικό βασίλειο. Πάω λοιπόν. Το αυγό, το σπράδι αυγού είναι για τα λιπαρά δέρματα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Παίρνουμε ασπράδι. Πού είναι ο Σάκης ο μάγειρά σα, εδώ, το βάλουμε μια γυαλιά. Μας... Το βάλουμε μια γυαλιά σήμερα. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε ασπράδι και το χτυπάμε στο μπλέντερ, το κάνουμε μαρέγκα. Ρίχνουμε και μια κουταλίτσα χυμό λεμονιού. Τα ανακατώνουμε και τα δύο λοιπόν. Σε καθαρό, όπως είπα πριν, πρόσωπο, τα τοποθετούμε στο πρόσωπο. Αυτό το μείγμα είναι λίγο υδαρές. Επειδή δεν έχω ζωντανό μοντέλο όμορφο όπως έπαιρνα πριν, εγώ έφερα το μοντέλο μου, εδώ το ψεύτικο. Ναι. Αφού το τοποθετούμε ή πριν, βάζουμε μια γάζα. Όποιος το δοκιμάσει θα το πραγματικά θα το... Θα δει φοβερά αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Και θα ξεκουραστεί και μετά θα δει ότι πραγματικά θα κουβαλάει το πρόσωπό του. Βάζουμε τη γάζα μας λοιπόν. Εγώ την έχω χωρίσει έτσι. Τα μάτια θέλω να είναι ελεύθερα. Γιατί? Για να μην νιώθουμε αυτή την πίεση στα μάτια και ότι είμαστε δεσμευμένοι, δεν μπορούμε αν κάτι συμβεί να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε. Και επειδή τα μάτια μας κινούνται και εκούσια αλλά και ακούσια, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις κινήσεις τους. Ο εγκέφαλος είναι σε ετοιμότητα, επειδή είναι ευαίσθητο όργανο το μάτι, είναι υποκλίνουν πολλές φορές. Λοιπόν, αφήνουμε ένα κενό εδώ στα μάτια και στο στόμα θέλουμε λιγάκι κάτι να πούμε. Και πάνω ακριβώς από εδώ, ένα πινέλο και με το χέρι θα βάλουμε αυτό το μείγμα. Οι ίνες της γάζας προστατεύουν
αυτό το μείγμα. Ναι. Λοιπόν, χαλαρώνουμε, ακούμε μουσική. Αυτό και... τώρα πώς θα τοποθετήσουμε όμως μόνοι μας, κυρία Μαρία. Άνετα. Χρειαζόμαστε και ένα άτομο, δεν χρειαζόμαστε να μας τοποθετήσουμε. Να, ο σύντροφος, οι φίλοι, άνετα. Ναι. Μπορεί να κρυφτεί αυτό όταν είμαστε τώρα... παρεούλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε μισή ωρίτσα. Αφαιρούμε, είναι και η αφαίρεση του πολύ εύκολη, τη γάζα. Και απλώς ξεπλένουμε με λοσιόν, με χαμομήλι, με μιλόξιδο, όπως είπαμε, νεράκι μετά. Και το πρόσωπο είναι φρεσκότατο. Πάμε για τα κανονικά τα δέρματα. Η γάζα δεν μας χρειάζεται πια. Δεν είναι φακερικά ούτε μαγείες με την τέλα. Λοιπόν, στα κανονικά δέρματα μπορούμε να βάλουμε ολόκληρο το αυγουλάκι. Ασπράδι και κρόκο μαζί με λίγο μέλι, σαν μάσκα. Τώρα, σαν γαλάκτωμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γάλα. Αντί για γαλάκτωμα, χρησιμοποιούμε φρέσκο γαλατάκι. Σαν λοσιόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι που το γνωρίζουμε, το χαμομήλι. Mm-hmm. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, κατευναστικό για τα νευρικά, για τις νευρικές απολύξεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μάσκα ολόκληρο βουλάκι με λίγο μέλι. Mm-hmm. Τα ανακατεύουμε αυτά δηλαδή μαζί. Ακριβώς, ναι, σε ένα μπλέντερ και το μέλι μαζί και το τοποθετούμε. Μισή ωρίτσα χαλαρώνουμε εντελώς, αφήνουμε τους μυς δηλαδή. Όταν κουράζεται το σώμα μας, τι θέλουμε να κάνουμε, να ξαπλώσουμε, να μην κινείται κανένας μυς. Όταν κουράζεται το πρόσωπο, που κουράζεται πιο πολύ, γιατί μιλάμε, γκρινιάζουμε, χαμογελάμε, νευριάζουμε, είναι εκτεθειμένο συνέχεια στις καιρικές συνθήκες όλες, στο κρύο, στον αέρα, στη βροχή παντού. Δεν θέλει και αυτό την ξεκούρασή του. Οπότε δεν είναι πολυτέλεια. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να του κάνουμε αυτή τη χάρη. Βάζουμε τη μάσκα. Απλά λοιπόν, δεν το καταλαβαίνουμε ότι κουράζεται το πρόσωπό μας, ίσως. Το καταλαβαίνουμε όταν βγαίνουν οι ρητίδες. Ναι. Ο χρόνος είναι ένας παράξενος κλέφτης με ιδιαιτερότητες. Αφήνει τα ίχνη του και τα αποτυπώματά του και εμείς πάμε να τα σβήσουμε αντί να τα κρατήσουμε. Σωστά. Κατάλαβες. Οπότε. Ας βγαίνουμε τα ίχνη του χρόνου να έχουμε καλές σχέσεις μαζί μας. Έχει ένα μήνυμα για εσάς. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να φύγουν τα σπυράκια. Πάλι με αυτά. Όταν σε δέρματα που έχουν τάση για ακμή, μπορούμε να βάλουμε λοιπόν ντοματούλα. Ντοματούλα πάνω στο ντομάτα, δέρμα. Σε φέτες ή την βολτοποιούμε, φρέσκια ντομάτα, ναι. Και τοποθετούμε πάνω και την τοποθετούμε μισή ωρίτσα έτσι, για να μην λοιπόν έτσι φεύγει. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γάζα που έφερα εδώ, μια γάζα, ένα του. Τέλος πάντων, μια μουσελίνα, οτιδήποτε, ναι. Για να είναι σταθερή για μισή ωρίτσα. Και... Πόσες φορές την εβδομάδα έχει... μπορούμε να το κάνουμε αυτό? 2-3 φορές την εβδομάδα. 2-3 φορές την εβδομάδα και θα δούμε άμεσα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Άμεσα αποτελέσματα. Μια βελτίωση τέλος πάντων της κατάστασης. Ναι. Σίγουρα. Τώρα, όταν υπάρχει ακμή σοβαρή, καλό θα είναι να πάει στο δερματολόγο και όχι αυτά τα μέσα τα φυσικά που λέμε εμείς. Για προβλήματα που δεν, έχουν, που δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Για ελαφριά άσμορφη τώρα μιλάμε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι λέει, συγγνώμη λίγο, οι πόροι από τη μύτη μας, πώς μπορούμε να τους διώξουμε? Με ένα καλό καθαρισμό σε αισθητικό. Χρειάζεται. Αλλιώς δεν φεύγουν οι πόροι. Και μετά, εφόσον είναι καθαρό το δέρμα, επειδή οι σμιγματογόνοι αδένες εκρίνονται ανά μήνα τέλος πάντων, βγάζουν το καινούριο σμίγμα, γι' αυτό πρέπει να τον ανανεώνουμε και γι' αυτό γίνονται οι καθαρισμοί στα Ινστιτούτα. Μετά μπορεί να κάνει μάσκες, ορίστε με ντομάτα. Μπορεί να κάνει για να σφίξουν οι πόροι, γιατί όταν ο πόρος έχει σμίγμα, αναγκάζεται και διαστέλλεται για να χωρέσει αυτό το σμίγμα. Και όταν δεν γίνει ανανέωση σε ένα Ινστιτούτο Συντικής, αφυδατώνεται με τον καιρό. Με τον υδρότα λοιπόν, φεύγουν τα υγρά συστατικά, σκληραίνει το σμίγμα και αναγκάζεται αυτός ο πόρος και διευρύνεται. Αφού κάνει έναν καθαρισμό σε ένα καλό Ινστιτούτο λοιπόν, μετά μπορεί για να σφίξουν αυτοί οι πόροι να βάζει λεμόνι, που είναι το καλύτερο συστατικό. Ή να βάζει επίσης και για χαλαρωμένα δέρματα, τι, ζωμό πορόδι. Τα θυμάμαι όλα ένα-ένα, ναι, ναι. Ναι, έχουν φοβερές ιδιότητες που δεν τις ξέρουμε, πραγματικά. Και τα φάρμακα τα πιο πολλά γίνονται από τα δότανα, από τα πλουμιά. Ναι, σωστά, σωστά. Ένα καθαρισμό, κύριε Μαρελή, από πότε μπορούμε να τον κάνουμε, από ποια ηλικία δηλαδή μπορεί κάποια κοπέλα να αρχίσει να κάνει καθαρισμό? Μετά την εφηβεία, άνετα, είναι καλό. Γιατί από τότε που αρχίζουν οι ορμόνες και κρίνονται πια στα παιδιά, 17-18 μπορούν ναι, και οι αδένες αυτοί με γματογόνοι κρίνονται άνετα. Όταν όμως παραστεί ανάγκη, πιο πριν, όταν βλέπουμε το παιδί μας αρχίζει και βγάζει αυτά τα μπιμπικάκια και κάνει εξανθηματάκια, βλακιδούλες και τέτοια, ναι. Καλό θα είναι να το πάμε σε μια αισθητικό πριν γίνει η ακμή και θα χρειάζεται μετά πιο μεγάλο. Ρωτάνε σαγόνες. Πάλι με ποιο τρόπο είπατε ότι φεύγουν οι φακίδες. Οι φακίδες, θα το ξαναπώ και μου αρέσει να το λέω και να το ξαναλέω. Ίσως γιατί οι φακίδες εμφανίζονται περισσότερο με τον ήλιο. Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα ναι. Το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, θα πάρετε μια χούφτα ψιλοκομμένο μαϊντανό. Θα το βράσετε μέσα σε ίσης ποσότητας νεράκι, δηλαδή μια φλιτζάνα του τσαγιού. Θα τα αφήσει φυσικά να κρυώσει οποιαδήποτε κοπέλα θέλει και μετά θα κάνει επιθέματα στο πρόσωπό της με αυτό το μείγμα.
Ή σαν μάσκα ή σαν λοσιόν μπορεί να το κάνει. Επίσης και με ομό γάλα, άβραστο γάλα, στο οποίο γάλα θα βάλει αγκουράκι τριμμένο στον τρίφτη, θα το αφήσει καμιά ωρίτσα και πάλι μετά σαν μάσκα θα το βάζει στο πρόσωπό της. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Για δέρμα το οποίο έχει χαλάρωση και ρητίδες. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα όσον αφορά τη φυσική. Για χαλάρωση και ρητίδες είναι όλα τα φρούτα που αναζωογονούν το δέρμα. Ροδάκινο, καρπούζι, γι' αυτό σας λέω είναι πάρα πολύ εύκολα. Και να τρώμε πολλά φρούτα έτσι ώστε κάνουν καλό στην επιδερμίδα. Και πολλά καλλιτικά μάλιστα έχουν βιταμίνες, σαν όργανα άλλα τα έχουν πάρα πολλά. Έχουν μεταλλικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία πολλά. Οπότε όλα αυτά βοηθούν. Σφίγγουν το δέρμα κιόλα, ναι, με την εξάτμιση που γίνεται των υγρών συστατικών σφίγγουν. Αφαιρούν σμίγμα πολύ ή υγρά όταν είναι διηθημένο που είχαμε τα δέρματα. Τα λεύματα δηλαδή και τα πρόβλημα στα μάσκα. Ό,τι φρούτα να είναι. Δοκιμάστε το. Όλα τα φρούτα κάνουν καλό. Φρούτα που να κάνει ζημιά δεν νομίζω να υπάρχει. Επίσης φυτά που κάνουν καλό για να πληθούμε αντί για σαπούνι λόγω χάρη. Δεν έχουμε σαπούνι, δεν έχουμε γαλάκτωμα. Υπάρχει ο κισός που έχει μια ουσία τη σαπονίνη. Τη χτυπάτε λιγάκι, βάζετε στο πρόσωπό σας και βλέπετε κάτι σαν σαπούνι. Α, λοιπόν, καθαρίζει υπέροχα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πράγματα που μας φαίνονται λίγο περίεργα και όμως είναι τόσο απλά και τόσο. Και νιώθεις και πάρα πολύ όμορφα. Λες, το παρασκεύασα εγώ, το έκανα εγώ, το πήλευσα εγώ και το χαίρομαι εγώ και οι άλλοι. Ακριβώς. βέβαια. Είναι τόσο απλά και τόσο φυσικά που μας φαίνεται λίγο περίεργο. Μας ακούγονται λίγο περίεργα όλα αυτά. Και μπορούμε να τα κάνουμε όσο συχνά θέλουμε αυτά. Γιατί λέμε πολλές φορές μάσκες δύο φορές την εβδομάδα μόνο ή μία. Πρώτα είναι τόσο φυσικά που μπορείς και κάθε μέρα. Να βάλεις ένα ροδοκινάκι όλο. Καλό θα σου κάνει, κακό θα σου κάνει πάντως. Είσαι με τη φίλη σου, ξαπλώνεται λοιπόν να κάνουμε τη μάσκα μας. Βλέπετε ένα ροδαλό υπέροχο δέρμα μετά. Πραγματικά το πιάνετε και είναι σαν δέρμα μωρού. Μάλιστα. Δεν έχουν και παρενέργειες. Δεν έχουν ούτε συντηρητικά, ούτε αντιοξειδωτικά, ούτε τίποτα. Ούτε χρωστικές πρόσθετες. Η δική σας συμβουλή ποια θα ήταν δηλαδή, να πάρουμε μία κρέμα από αυτές που έχουν τα διάφορα καταστήματα καλλιτικών ή να είμαστε περισσότερο στα φυσικά, αυτά τα φυτικά, αν μπορώ να τα πω. Δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις κρέμες των καλλιτικές. Όχι, δεν μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε πλήρως. Αυτό είναι για να διασκεδάσουμε λιγάκι. Δεν μπορείς κάθε μέρα να παίρνεις το μπλέντερ και να κάνεις την κρέμα σου, τη μάσκα σου. Η ζωή μας τρέχει τόσο γρήγορα που τρέχουμε να προλάβουμε τον χρόνο και δεν μπορούμε. Την κρεμούλα θα την πάρουμε, είναι μελετημένη, είναι από χημεία αναγνωρισμένη από το κράτος. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Αλλά αυτά είναι για μια όμορφη στιγμή. Αυτά είναι περισσότερο στην εξοχή τώρα που θα βάλουμε και στην παραλία και στη θάλασσα και θα έχουμε έτσι στο εξοχικό μας τα καθόμαστε. Ακριβώς. Με την παρέα μας θα καθόμαστε να κάνουμε κάτι. Και το ψωμί το χειροποίητο είναι καλύτερο από αυτό που παίρνουμε ίσως, αλλά δεν μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε να ζυμώνουμε. Τα μαυράκια, λέει, σπυράκια, πώς καθαρίζονται, τι μπορώ να κάνω. Τα μαύρα στίγματα. Το είχα ξαναπεί ότι πρέπει να πάει σε Ινστιτούτο Στιδικής να γίνει επιστημονική δουλειά καλή για να μην πάθει καμία μόλυνση μόνη της η κοπέλα. Και εφόσον αυτά βγουν, τότε καλό θα είναι να γίνονται οι μάσκες που έχω πει. Όχι σε βρώμικο δέρμα. Και καλώς που είδατε λοιπόν καμιά φορά ο συνειρμός της σκέψης. Όταν είχα πει για λιπαρά δέρματα, το λεμόνι, αυτά που σφίγγουν τους πόρους, καλό θα είναι πρώτα να καθαριστεί το πρόσωπο, να είναι καθαρός ο πόρος. Γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος. Όταν είναι γεμάτη από σμίγμα οι πόροι και χρησιμοποιήσω αναστηπτικό προϊόν, θα το κάνω ασφυξιακό αυτό το δέρμα. Θα αναγκαστούν να σφίξουν οι πόροι και μέσα θα εγκλωβιστεί το σμίγμα. Οπότε θα πρέπει, βασική προϋπόθεση είναι να είναι καθαρό το δέρμα, να προηγηθεί ένας καλός καθαρισμός, ένα Ινστιτούτο Ειδικής και μετά να χρησιμοποιούν αυτά για να διατηρείται το δέρμα καθαρό για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Ξέρετε, θέλω να ρωτήσω. Ναι, αν κάποια κοπέλα δεν έχει, ας πούμε, εμφανή σπυράκια ή στίγματα, πάλι πρέπει να κάνει καθαρισμό. Ναι. Χωρίς να έχει δηλαδή εμφανές πρόβλημα. Ο καθαρισμός πάντα κάνει καλό. Προληπτικά και μόνο δεν κάνει ποτέ. Ναι, προληπτικά. Κάποιο μπιμπικάκι θα έχει. Μια μάσκα ωραία που θα γίνει. Ένα μασάζ υπέροχο, πραγματικά θα νιώθετε πολύ όμορφα όταν σας γίνει το μασάζ. Γιατί το μασάζ γίνεται σύμφωνα, εδώ φαίνεται, με τους μυς που υπάρχει στο πρόσωπο, ποιους μυς δουλεύουμε, ποιους πρέπει να ξεκουράσουμε. Νιώθετε υπέροχο. Ξεκουράζεται το νευρικό σύστημα, γίνεται ανανέωση των νεκρών κυττάρων με το μασάζ. Νιώθετε πολύ όμορφα. Μάλιστα. Καλό θα είναι λοιπόν. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε απόλυτη ανάγκη για να κάνουμε τον καθαρισμό. Για να μην, να μην έχουμε πρόβλημα ποτέ, καλό θα είναι να αρχίσουμε να κάνουμε καθαρισμό. Αν ξεφλουδίζεται το πρόσωπό μας, λέει, τι θα κάνουμε. Αν ξεφλουδίζει το πρόσωπο, είναι ότι είναι ξηρό ή ίσως είναι λίγο φυδωτωμένο. Τι πρέπει να κάνει, θρεπτικά προϊόντα να φοράει.
για να κρατάει την υγρασία στο πρόσωπό της ή πολύ ενυδατική κρέμα να φοράει. Οι ενυδατικές κρέμες δεν προσθέτουν υγρασία στο πρόσωπο. Πολλές νομίζουμε ότι παίρνουμε μια ενυδατική κρέμα για να μας βάλει νερό, υγρά συστατικά. Όχι, γιατί αλλιώς θα μπαίναμε μέσα στη θάλασσα ολόκληρη, θα φουσκώναμε από νερό. Και όμως γίνεται το αντίθετο. Βλέπουμε ότι φεύγει η υγρασία. Βάζουμε ενυδατικά προϊόντα για να προστατεύουν τους φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες που έχει το δέρμα. Να μην φεύγει η υγρασία η δική μας. Δηλαδή είναι σαν μια προστατευτική ομπρέλα. Άρα σε τέτοια δέρματα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε και πρωί και μεσημέρι και το βραδάκι και να είναι δυνατόν ενυδατικά προϊόντα. Δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε με αυτά τα έτσι, φυτικά προϊόντα. Και με αυτά. Αυτά. Βεβαίως μπορούν, ναι. Έχουν ενυδατικούς, έχουν υδάτωση αρκετή και μας προφυλάγουν, ναι. Έχω ακούσει ότι για να μην ξεφλουδίζετε πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε λοσιόν, να βάζουμε λοσιόν μετά τον καθαρισμό. Αυτό ισχύει. Αυτό μπορώ να πω. Η λοσιόν είναι καλή μετά τον καθαρισμό γιατί αποφεύγουμε το νερό που έχει άλατα, έχει διάφορα στοιχεία, προστιθέμενα, χλώριο και αυτά. Και βάζουμε τη λοσιόν που έχει απεσταγμένο νεράκι και ορισμένα ενισχυτικά άλλα που κάνουν αζουλένι λόγω χάρη για τα, κάτι και άλλα συστατικά για τα λιπαρά δέρματα. Τη λοσιόν αυτό, γιατί είναι λίγο σκληρό το νερό που χρησιμοποιούμε στις πόλεις. Αλλά για να μην ξεφλουδίζει, ίσως επειδή έχει το αλάτι το νερό έτσι και μας ξεφλουδίζει γιατί τραβάει υγρασία, όπως και το αλάτι το θαλασσινό. Να μην το κρατάμε στο πρόσωπό μας, τραβάει τα υγρά στατικά. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Γι' αυτό κατευθείαν μετά, βάζουμε τη λοσιόν. Μετά τη θάλασσα ντουζ να κάνουμε. Ακριβώς, ναι, ναι. Ενυδατική κρέμα συστηματικά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που αφιδατωνόμαστε, το θερμορυθμιστικό μας σύστημα δουλεύει ρολόι και υδρώνουμε αναγκαστικά για να δημιουργείται ψύξη. Πρέπει να φοράμε λοιπόν ενυδατικές κρέμες και μία και δύο και τρεις φορές την ημέρα. Θα δει ότι σιγά σιγά θα στρώσει το δέρμα. Και το αντιλιακό, η αντιλιακή κρέμα, πρέπει να τη φοράμε και στην πόλη ακόμα, όχι μόνο στη θάλασσα. Ναι, τώρα ο ήλιος αρχίζει γίνεται επικίνδυνος. Ξέρετε τι λέμε για τη θάλασσα που λέγαμε πριν. Ότι στη θάλασσα καθαρίζει το δέρμα, γίνεται πιο λίο, γίνεται πιο σφιχτό. Φεύγουν τα σπυράκια, φεύγουν τα πάντα. Ναι. Αυτό πώς είναι η ιδιότητα του θαλασσινού νερού. Και του θαλασσινού νερού και του ήλιου, που έχει τις υπεριόδες ακτινοβολίες λοιπόν ο ήλιος, που έχουν αντισηπτικές ιδιότητες. Μάλιστα. Και όταν έχουμε σπυράκια, γι' αυτό λέμε, πήγα στη θάλασσα και τα σπυράκια μου σαν να έχουν μαραθεί. Αυτές οι περιόδους ακτινοβολίας λοιπόν του ήλιου βοηθάνε, να μην γίνεται κατάχρηση όμως. Βέβαια, γιατί ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Γιατί έχουμε πολλών ειδών οι περιόδες και οι υπέρυθρες ακτινοβολίες, μπορεί να πάθουμε έτσι, κάποια ανεπανόρθωτη ζημιά. Ακριβώς. Έχει ένα μήνυμα που δεν ξέρω, aloe vera. Aloe vera, δεν βλέπω μέχρι εκεί όμως. Πλεοκρέμ. Αυτή κρέμα που βοηθάει, δεν την ξέρω. Λοιπόν, είναι από κάποια εταιρεία. Η αλόη τώρα είναι ένα φυτό που βοηθάει πάρα πολύ. Αναζωογονεί πολύ το δέρμα. Είναι αυτό το φυτό που βλέπουμε στις ερήμους με κάτι μεγάλα παχιά φύλλα. Ναι. Έτσι μεγάλα, σαν σπαθιά. Αυτή είναι λοιπόν η αλόη. Έχει πολύ καλές ιδιότητες για τα δέρματα, τα κουρασμένα, τα αφυδατωμένα και τα χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες. Τώρα αυτό ίσως που μας έχουν γράψει εδώ δεν το διαβάζω καλά. Δεν φορά τα γυαλιά μου, ναι. Πρέπει να είναι από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία και βεβαίως και η αλόη και πολλά άλλα φυτά παίρνουν σαν πρώτη ύλη, έχουν φυτείες πολλές για διάφορες ανάγκες προσώπων. Ναι. Η αλόη, ναι, έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες για το πρόσωπο. Ωραία. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα πάντως είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον. Ναι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά μέσα σε ένα τέταρτο. Σε 15-20 λεπτά δεν μπορούμε να καλύψουμε. Είπαμε τα πιο βασικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο βοηθήσαμε, έτσι, δώσαμε κάποιες ιδέες στις κοπέλες και σε κάποιους άνθρωπους, κάποιους άντρες που θέλουν να περιποιηθούν τον εαυτό τους. Ας το δοκιμάσουν οι άντρες. Θα νιώσουν όμορφα. Θα δουν ότι ανακουφίζεται το πρόσωπο. Τελευταία πάντως οι άντρες περιποιούνται πάρα πολύ τον εαυτό τους. Βάζουν κρέμες το πρωί, βραδινή. Έχουν υποβάλει ορισμένα συμπλέγματα. Έχει φύγει αυτό το κάποτε. Ταμπού πλέον. Μπράβο και τους χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε κυρία Μαριλή σίγουρα. Χαρά μου μεγάλη. Κυρία Μαριλή, θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε μια άλλη εκπομπή. Που θα συζητήσουμε για κάποιο άλλο θέμα. Και να έχουμε και έτσι είναι ανεξάντλητα τα θέματα της αισθητικής και πολύ ενδιαφέροντα. Βέβαια. Και να έχουμε και κάποια υλικά έτσι από αυτά που μας έχετε πει. Βέβαια. Να κάνουμε και. Σήμερα σκέφτηκα να σας φέρω το μπλέντερ με το βουλάκι πραγματικά και να το κάνουμε. Να το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή. Μήπως διώχναμε το σάκι μετά το μάγειρο και πάμε λίγο στην κουζίνα. Λοιπόν, την επόμενη φορά όμως θα έχουμε και τα μπλέντερ, θα έχουμε όλα τα συνέργα. Με μεγάλη χαρά. Τη θεωρία σε πράξη. Ναι, 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 πράγματι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, άμεσα εδώ. Θα τα ξαναπούμε σήμερα. Θα τα πούμε 8.30 ώρα στο Φέβεν. Και αύριο θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή θα τα πούμε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας, γιατί αμέσως θα επιστρέψουμε με... Θα ήθελα να
μακριά μας. Ακριβώς. Και ίσως να μην προλαβαίνετε για τον ΑΒ λόγο, η πισίνα βρίσκεται εδώ στο Χέμερ και θα μπορέσετε να κάνετε και μπάνιο και να δροσιστείτε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε όμως την επόμενη καλεσμένη της εκπομπής που είναι η κυρία Παναγιωτάκη Μαριλή. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάκη. Καλησπέρα, παιδιά. Να περνάτε καλά το καλοκαίρι, σας εύχομαι. Αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Ναι. Ωραία. Η κυρία Παναγιωτάκη που είναι αισθητικό στο επάγγελμα και βέβαια την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Μας έχει πει πολύ χρήσιμα πράγματα, τα έχουμε εφαρμόσει. Ακριβώς. Σήμερα για τι πράγμα θα μιλήσουμε, κυρία Παναγιωτάκη? Σκέφτηκα σήμερα να μιλήσουμε για τους καθαρισμούς που κάνουμε στο πρόσωπο, στο Ινστιτούτο, αν θέλουμε και στο σπίτι αυτό το απλό καθαρισμό που κάνουμε. Ωραία. Παρέχεται όλο το καλοκαίρι, μάλλον, κυρία Μαριλή, καθαρισμοί. Χριστίνα, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο να γίνεται ο καθαρισμός. Γιατί? Για το Ινστιτούτο μιλάμε και για το σπίτι είναι κάθε μέρα, κάθε βράδυ πρέπει να καθαρίζεται το πρόσωπο. Όταν υπάρχει σμίγμα, αυτά τα βιμπικάκια που λέμε, ή φαγές, ο ρίκο, μεντών, όπως και αν τα ακούσετε είναι το ίδιο πράγμα, με τον ήλιο, με τη ζέστη, δημιουργείται ένα πρόσφορο έδαφος για να αναπτύσσονται μικρόβια και μύκητες. Mm-hmm. Οπότε γίνονται εύκολα τα σπυράκια, τα οποία σπυράκια αυτά τα μικρά μπορούν να εξελιχθούν σε ακμή και η ακμή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό που θα χρήζει μετά φροντίδας ιατρικής. Οπότε καλό θα είναι να καθαρίζονται αυτοί οι φαγές ορισένα στην τούτο αισθητικής και μετά πάτε στη θάλασσα με καθαρό το δέρμα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το σμίγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλετε εύκολα σπυράκια. Δεν θα υπάρχει αιτία δηλαδή που προκαλεί το σπυράκι. Mm-hmm. Το σμίγμα αποτελείται από λίπος, οπότε το λίπος όταν το αφήσουμε στον ήλιο, στη ζέστη, το βιτάμα, αν το αφήσουμε έξω από το ψυγείο, ταγγίζει. Οξυδώνεται. Το ίδιο λοιπόν και το σμίγμα μας. Όταν το αφήσουμε στη ζέστη πάρα πολύ ώρα, ταγγίζει. Αυτό τι πάει να πει? Οξυδογώνεται και αναπτύσσονται πολλοί μύκητες εκεί πάνω και γίνονται τα σπυράκια που βλέπουμε εμείς. Οπότε, εξαλείφουμε όλα αυτά, έχουμε ένα καθαρό δέρμα, αναπνέει πολύ ωραία αυτό το δέρμα μας και εκτός αυτού και οι κρέμες που χρησιμοποιούμε διεισδύουν πιο καλύτερα. Εύκολα. Ναι. Αυτό, δηλαδή ο καθαρισμός μπορεί, είναι απαραίτητος μάλλον να γίνει και σε κοπέλες οι οποίες δεν έχουν ακμή, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ναι. Είναι απαραίτητο να γίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό είναι πριν έχουμε το πρόβλημα να κάνουμε τους καθαρισμούς για να προλαβαίνουμε να μην εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Uh-huh. Ο καθαρισμός κανονικά πρέπει να γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους και όχι θεραπευτικούς. Uh-huh. Μάλιστα. Και από τι ηλικίες μπορούν να αρχίσουν? Ηλικία, από την εφηβεία και μετά. Αλλά όταν κάποιο μικρότερο παιδί από την εφηβεία δούμε ότι παρουσιάζει αυτά τα μικρά τα σπιθουράκια, καλό θα είναι να πάει η μητέρα, να πάρει το παιδάκι και να συμβοληθεί μια αισθητικό τι μπορεί να κάνει για να προλάβει την ακμή. Mm-hmm. Και έχει συνόψη σε διακόπτω, κυρία Παναγιωτάκη, έχει ένα μήνυμα για εσάς που λέει εμείς τα αγόρια, αν έχουμε πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό? Βεβαίως και μπορούν να κάνουν, τα αγόρια όπως και τα κορίτσια και οι γυναίκες και οι άντρες. Βεβαίως, πριν αρχίσει το πρόβλημα. Μπορούν να καταλάβουν και τα αγόρια πότε αρχίζει το πρόβλημα. Βλέπουν αυτά τα μαύρα τα στίγματα στο πρόσωπο και σπυράκια. Δείτε γύρω σας πώς οι άντρες μεγάλης ηλικίας έχουν ουλές στο πρόσωπο. Yeah. Κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι ουλές έχουν προκληθεί από κάποια ακμή που περάσανε. Αν προλαβαίναν αυτή την ακμή, δεν θα είχαν τώρα τίποτα. Μάλιστα. Οπότε μπορούν άνετα και τα αγόρια και οι άντρες ηλικίας οποιασδήποτε μπορούν να κάνουν καθαρισμό. Στο κάτω-κάτω είναι και αντιαισθητικά να βλέπεις σπυράκια στο πρόσωπο. Βέβαια. Το μακιγιάζ, τα κάνει χειρότερα τα πράγματα όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα μας. Δηλαδή, αν πάμε να το καλύψουμε, Μαρίνα, θα γίνει χειρότερο? Πολύ ωραία. Το ρωτάς, ναι. Καμιά φορά και εγώ το σκέφτομαι και όταν με ρωτάνε οι πελάτες για το μακιγιάζ, αν έχουν πρόβλημα τέτοιο με σπυράκια, αν πρέπει να κάνουν μακιγιάζ, δεν ξέρω πραγματικά τι να τους απαντήσω. Γιατί? Αν μείνουν χωρίς μακιγιάζ, που καλό θα είναι ένα ελεύθερο, να μην βάζουν χρωστική με το make-up επάνω, νιώθουν άσχημα. Πραγματικά. Γιατί φαίνεται όλο αυτό το πρόβλημα που έχουν στο πρόσωπο. Θέλουν να βγαίνουν και από το σπίτι. Αν βάλουν όμως το make-up που έχει χρωστική και αυτή η χρωστική μείνει πάρα πολλές ώρες στο πρόσωπο πάνω, μπορεί να διεισδύσει μέσα στον πόρο και να το επιδεινώσει το πρόβλημα. Οπότε, ας βάζουν λοιπόν το make-up και την πούδρα για να νιώθουν όμορφα όταν βλέπουν τους φίλους, τις φίλες, τους ανθρώπους τέλος πάντων, αλλά το βράδυ να μην ξεχνάνε να κάνουν το απαραίτητο τη μακιγιάζ. Ναι. Αυτές οι χρωστικές να μην μένουν όλη τη νύχτα επάνω, επιδεινώνουν την κατάστασή τους. Οπότε θα νιώθουν όμορφοι την ημέρα και ελεύθεροι το βράδυ έτσι να μπορεί να αναπνέει το δέρμα. Μάλιστα. Ναι. Πριν έχει ένα μήνυμα τώρα που λέει για την τελευταία μας εκπομπή, παιδιά, για τη Στέλλα Γεωργιάδου, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, δεν είναι στο πρόγραμμα πάντως. Αλλά θα έχουμε κάποιους καλλιτέχνες, θα τους ανακοινώσουμε μέσα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα τους έχουμε ανακοινώσει. Τώρα, βλέπουμε κάποιες κοπέλες που έχουν, ναι, μεν είναι βαμμένες, περιποιημένες, αλλά έχουν λιπαρό δέρμα και γυαλίζουν αρκετά.
Μα αυτές οι κοπέλες τι μπορούν να, τι πρέπει να κάνουν. Αν κάνουν συχνά καθαρισμούς, να φεύγει αυτό το σμίγμα που είναι λίπος όπως σας είπα, είναι λιπαρά συστατικά τα περισσότερα, κατά 70%, δεν θα λιπαίνει τόσο πολύ. Άρα θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να πηγαίνουν σε ένα συνδούτο και να καθαρίζουν το πρόσωπό τους. Και τα καλλιτικά που θα φοράνε να μην είναι υφή λιπαρής. Μάλιστα. Δηλαδή τα πάντα είναι να προσέχουμε για να έχουμε. Θυμάμαι τον δάσκαλό μου στο Παρίσι, τον Κριστιαν Σοβό, τι μας έλεγε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, αλλά ορισμένα έτσι, ορισμένες του κουβέντες μου έχουν μείνει και τις θυμάμαι ακόμη. Παρομοίαζε το δέρμα του προσώπου ή του σώματός μας και μας έλεγε με ένα ζευγάρι παπούτσια δερμάτινα. Και έλεγε, αγοράστε ένα ζευγάρι παπούτσια δερμάτινα και φορέστε τα. Το ένα το παπούτσι θα το βλέπετε, θα το καθαρίζετε, θα το πάτε στο τζαγκάρι όταν βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα το βάφετε, θα δείτε μετά από καιρό ποιο παπούτσι θα είναι και όμορφα και ταυτόχρονα θα βλέπετε ότι θα διανύσει περισσότερο χρόνο καλό. Περιποίησε. Και ποιο θα δείτε, ότι και άσχημο θα είναι και θα αντέξει περισσότερο. Ναι. Το ίδιο και με το πρόσωπό μας. Όταν το φροντίσουμε και θα αντέχει περισσότερο και θα το χαιρόμαστε μορφότερο. Βέβαια. Μάλιστα. Το φυτοπίλινγκ εξαφανίζει τις κόκκινες και κοκκινίλες και ουλές. Έχει αρνητικές συνέπειες. Πόσο κοστίζει? Το φυτοπίλινγκ. Τις κοκκινίλες όχι. Η κοκκινίλα είναι κάποια υπερεμία ή κάποια φλεγμονίτσα ή σας πέρασε. Όχι. Δεν είναι για τις κοκκινίλες το peeling. Θα σας πω τι κάνει το peeling γενικά. Το peeling κάνει ένα ξεφλούδισμα στο δέρμα. Στον ήλιο, αν καθίσουμε αρκετά, μετά μία-δυο μέρες δεν τραβάμε και ξεφλουδίζει το δέρμα. Σωστά. Αυτό και από πότε σε βγαίνει ένα καινούριο δροσερό δερματάκι. Φυσικά να μην κάνουμε κατάχρηση και έχουμε έγκαυμα. Αυτό το κάνουμε με το peeling γιατί βοηθάμε τη φύση. Η φύση από μόνη της μεριμνά και μας ανανεώνει τα κεράτινα κύτταρα και βγαίνουν από μέσα φρέσκα. Το φυτοπίλινγκ όπως και άλλα πίλινγκ, θα σας πω τώρα μιας και τέθηκε αυτό το ερώτημα, ανανεώνει λοιπόν το δέρμα. Άρα οι κόκκινες σουλές, όχι δεν θα φύγουν, θα ανανεωθεί όμως το δέρμα πάρα πολύ, θα νιώθει πιο φρέσκο και πιο τρυφερό το δέρμα. Υπάρχουν πίλινγκ αυτά που πουλάνε στο εμπόριο, που καλώς να λέγονται γκομάζ, όχι πίλινγκ, που τα τρίβουμε με άμμο, από αμύγδαλα, από κοχύλια, από τίποτε, μικρούς κόκκους, το τρίβουν και γίνεται όπως παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβουμε τις σπέρμες, ναι. Λαμπουκάρι, εκεί είναι πιο γερό το δέρμα, πιο παχύ και δεν παθαίνουμε τίποτα. Στο δέρμα όμως θα πρέπει το προσώπου να προσέχουμε τι πύλινγκ παίρνουμε αυτό το γκομάζ που λέω εγώ, για να μην προκαλέσει ερυθισμό ή ευρυεγγύα. Τα πολύ ξερά δέρματα θα το αποφεύγουν. Καλό θα είναι να πάνε σε μια αισθητικό του συμβουλέψει, αν δεν ξέρουν. Έχει ένα μήνυμα, λέει, μπορείτε να μου κάνετε peeling. Εσείς μπορείτε να κάνετε peeling. Βεβαίως. Το peeling όμως να ξέρουν ότι καλό είναι να το αποφεύγουμε τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι, το Ιστινούτο μου λέω χάρη, θα το είχα κλειστό ή μόνο για peeling θα το είχα κλειστό. Θα έλεγα peeling δεν κάνουμε τώρα στον καύσωνα. Γιατί. Ναι. Όπως ξεφλουδίζει το δέρμα, βγαίνει τόσο τρυφερό από μέσα το δερματάκι, καινούργια κύτταρα ξαφνικά θα εμφανίζουν στην επιφάνεια. Και ο ήλιος μπορεί να μας προκαλέσει ορισμένα ή εγκαυματάκια ή να μας σχηματιστούν πανάδες, κοιλίδες και τέτοια. Άρα, Ιούλιο και Αύγουστο καλό θα είναι να αποφεύγει το πύλινγκ. Μετά από τις διακοπές όμως, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι η ιδεοδέστερη εποχή για πύλινγκ. Μάλιστα. Ναι. Κορίτσια που έχουν μικρά και άσια, τι λέει εδώ πέρα. Και άσια σπυράκια. Στα μάγουλα. Στα μάγουλα. Είναι της εφηβείας. Αν βάζω make-up. Άσπρα θέλει να πει. Κορίτσια που έχουν μικρά και άσπρα σπυράκια στα μάγουλα είναι της εφηβείας, αν βάζω make-up και χειροτερέψουν. Λοιπόν, ή άσπρα ή μαύρα είναι τα σημαδάκια, είναι το ίδιο πράγμα. Άσπρα είναι όταν είναι καθαρό το σμίγμα και βγαίνει άσπρο γιατί έχει αυτό το άσπρο το χρώμα. Μετά εξελίσσεται σε κίτρινο χρώμα γιατί αρχίζουν και αναπτύσσονται ήδη οι μύκητες. Κιτρινίζει αυτό που λέγαμε πριν, τα αγγίζει. Μπορεί όμως να είναι και μαύρα τα σπυράκια. Αυτό το μαύρο το μπιμπίκι που έχουν πολλές γυναίκες ή κοπέλες και έχουν ενδείξει ότι είναι βρωμιά. Δεν είναι βρωμιά, απλώς μεταφέρεται και μελανίνη ουσία επάνω και το νομίζει. Παρασύρεται δηλαδή. Τώρα, αυτά τα άσπρα σπυράκια θα πάει πάλι σε μια αισθητικό να τα βγάλει μελετημένα, με αποστηρωμένα εργαλεία με τα πάντα για να είναι εντάξει η κοπέλα. Και κάπου, όταν θα βλέπει ότι ξαναεμφανίζονται, θα πάει, θα τα ανανεώνει. Για να μην μείνουν πολύ καιρό και εξελιχθούν. Τώρα, το make-up θέλει. Για μια παρουσία δεν μπορώ να μην βάλει make-up. Είναι κρίμα γιατί θα νιώθει άβολα, θα νιώθει άσχημα. Και θα έχει την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος βλέπει τα σπυράκια της. Ας βάλει λοιπόν με την άδειά μου και με τη σφραγίδα μου το make-up, αλλά μετά από λίγες ώρες όταν θα πάει στο σπίτι, να κάνει ένα πολύ πολύ καλό αντιμακιγιάζ. Με γαλάκτωμα και λοσιόν. Μάλιστα. Κώστα, όποτε δεν παίζεις σε μουσική, βαριέμαι. Στην. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καμία σχέση με το θέμα μας. Πάμε στο θέμα. Οι πανάδες μετά από εγκάβματα από τον ήλιο φεύγουν. Αν το προλάβει, ναι. Υπάρχουν και φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί όταν είναι πρωτοεμφανιζόμενες οι πανάδες μπορεί να εξαφανιστούν και όταν η παρουσία τους είναι μόνο στις δύο πρώτες τιβάδες.
Αν είναι πιο βαθιές οι πανάδες, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά στην κερατίνη στη βάδα δεν είναι μόνο, επάνω-επάνω. Μπορούν, ναι, υπάρχουν φαρμακευτικά, μπορούν και σε φαρμακείο πάνω και υπάρχουν κάτι πομάδες που το, από το Σεπτέμβριο και μετά, όχι τώρα το καλοκαίρι, δεν θα κάνουν καμιά αγωγή, μπορούν να τις εξαλείψουν. Πρέπει να αφαιρούνται οι σπήλοι από το δέρμα, πόσο κοστίζει η αφαίρεσή τους? Οι σπήλοι πρώτον πρέπει να αφαιρούνται από δερματολόγο, από χειρουργό γιατρό ή από πλαστικό χειρουργό. Όταν κρίνει ο γιατρός ότι ναι, είναι απαραίτητο να φύγει ο σπήλος ομορφιάς που λέγαμε, αλλά σήμερα ναι, το λέμε καρκινόματα, δυστυχώς εγώ τα προτιμώ σπήλους ομορφιάς, θα τα λέω, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Όταν δει ο γιατρός ότι ναι, υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, καλό θα είναι να αφαιρούνται. Και αν πάει σε ένα κρατικό νοσοκομείο, δεν στοιχίζει τίποτα. Μάλιστα. Λέει, γεια σας παιδιά, εμένα δεν μου αρέσουν οι αισθητικοί, αλλά η Μαρίνα επειδή είναι πολύ όμορφη. Τι λέει, δεν μου αρέσουν? Δεν μου αρέσουν οι αισθητικοί. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, για τη Μαρίνα λέω ότι της αρέσει η Μαρίνα πολύ. Αυτό είναι σίγουρο. Τι γίνεται με τα σπυριά στην πλάτη? Μπορεί να γίνει καθαρισμός και εκεί. Κόσμος, ναι, γίνεται άνετα καθαρισμός και εκεί. Ένας οφαγές. Και έχουν, λένε. Ότι... Βοηθάνε οι περιόδες ακτινοβολίες λιγάκι. Ναι. Και η θάλασσα. Αν είναι λιπαρό το δέρμα, μετά από η θάλασσα βοηθά για να καθαρίσει το δέρμα. Αρκετά. Η αλμύρα. Αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ όμορφη σήμερα, κυρία Μαρίλη, για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το καλοκαίρι που μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει και μας δίνει έτσι μια άλλη. Ναι. Και η διάθεσή μας αλλάζει με το φως του ήλιου πραγματικά. Ακριβώς. Βλέπω ότι η συζήτηση που κάνουμε εδώ έχει έτσι πολύ αρκετή ουσία, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συμμετέχει και ο κόσμος με τα μηνύματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, κυρία Μαριλή. Ναι. Καλύτερα, λίγο και καλό, ούτε ήταν... το πολλό, το έφαλαν το εύτο πολύ κόσμο. Ακριβώς. Θα μας υποσχεθείτε ότι την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι η τελευταία μας εβδομάδα, θα σας έχουμε μία μέρα πάλι. Να πάσουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Σας το έχω πει πολλές φορές. Χαίρομαι να είμαι μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαίρομαι να μας φέρετε όμως και κάποια έτσι πραγματάκια την επόμενη φορά. Θα βρω πραγματάκια. Να μας κάνετε δηλαδή μαγικά ακριβώς. Με την πατάτα, με το καρότο. Θα βρω. Με το σέλινο, αυτά τα έτσι τα πολύ ωραία που σας είπα. Ναι, θα το χαρώ πολύ. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρίνα. Και εγώ ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Για τα απαραίτητα που κάνουμε τη μεγάλη εβδομάδα. Βέβαια θα βάψουμε και κόκκινα αυγά, θα κάνουμε και τσουρέκια. Τα τσουρέκια θα σας τα δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Λίγο υπομονή, γιατί τώρα στην εκπομπή φιλοξενούμε το ΙΕΚ ΟΑΕΔ Σερών. Καλησπέρα, κυρία Μαριλή. Καλησπέρα. Και η κυρία Μαριλή Παναγιωτάκη είναι κοντά μας. Καλησπέρα και σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και εμείς παραμοιάς. Και σας ευχαριστούμε βέβαια από την καρδιά μας που δέχεστε κάθε φορά την πρόσκληση να είστε εδώ κοντά μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε και μας το δείχνετε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρει άλλωστε πολλές γυναίκες αυτό το είδος έτσι, το θέμα. Και θέλουμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, φιλοξενούμε να πούμε το τμήμα αισθητικής του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Σερών. Και μιλάμε για μακιγιάζ εδώ στην εκπομπή και θα μιλήσουμε σήμερα για νηφικό μακιγιάζ. Λοιπόν, σήμερα είπαμε για να μην θυμηθούμε τίποτα από εκείνη την αποφράδα μέρα, την 21η Απριλίου του. Ας το ξεχάσουμε, ναι, αυτό, καθόλου. Είπαμε σήμερα να κάνουμε μια πολύ όμορφη μέρα με το μακιγιάζ της νύφης. Έρχεται Πάσχα και συνηθίζουμε να πάμε σε γάμους, να βλέπουμε νύφες μετά το Πάσχα πάρα πολύ. Είπαμε λοιπόν να δώσουμε μια κάποια ιδέα για τις σημαίλουσες νύφες. Mm-hmm. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και τα κορίτσια που είναι εδώ σήμερα κοντά μας. Τη μακιγιάζ θα κάνει η Γεωργία Ελικίδου και το μοντέλο είναι η Λιάνα Μαρίγκου. Να πούμε και πολύ οι δύο κοπέλες είναι σπουδάστριες, είναι καταρτιζόμενες του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Σερών. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε μαθαίνουν και νηφικό μακιγιάζ οι κοπέλες στη σχολή, έτσι. Μαθαίνουν. Τώρα πια από τα κορίτσια είναι στο τέταρτο πια εξάμεινο. Τελειώνουν δηλαδή. Το τελευταίο. Είναι στον επίλογο πλέον. Μπορώ να πω και να το παραδεχθώ ότι μέχρι τώρα τους μαθαίναμε εμείς, από εδώ και πέρα εγώ μαθαίνω αρκετά από τα παιδιά πια. Λόγω της φαντασίας. Η φαντασία τους, ναι, είναι φοβερή. Έχουν έντονη την αίσθηση του ωραίου τα παιδιά, που πολλές φορές πραγματικά βλέπω να κάνουν κάτι και ρωτάω, γιατί το κάνεις, πώς το σκέφτηκες. Που μέχρι πριν λίγους μήνες την ερώτηση αυτή τη δεχόμουν εγώ. Τώρα θέλετε να πούμε κάτι έτσι για το μακιγιάζ. Βέβαια, να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, καλό θα είναι πριν έρθει αυτή η όμορφη μέρα μιας κοπέλας για να παντρευτεί, πριν από περίπου 5-6 μέρες, να επισκεφτεί μια αισθητικό, ένα Ινστιτούτο Αισθητικής, να κάνει έναν ωραίο βαθύ καθαρισμό, μια ωραία μάσκα κατευναστική και απαραίτητα να κάνει ένα δοκιμαστικό μακιγιάζ. Για να μην γράφουν και σβήνουν εκείνη την ημέρα, να δουν και πόσο κρατάνε τα χρώματα, πώς δένουν τα χρώματα. Αρκεί και να είναι σίγουροι, ναι, για εκείνη την ημέρα. Ναι. Αρκεί το ένα, θα πρέπει να δοκιμάσει, ας πούμε, διαφορετικά. Αν παραστεί ανάγκη, αν δεν της αρέσει το πρώτο, βεβαίως και ένα και δύο και τρία, για να μπορεί να επιλέξει το, αυτό που της πάει περισσότερο. Δεν είναι μόνο το τι αρέσει στον κόσμο. Ναι. Και, η νύφη η ίδια, η μπέλουσα, να νιώθει όμορφα.
θα πρέπει μέσα να έχει τα χρώματα αυτά που θα τη δώσουμε εμείς. Ναι. Μήπως θα πρέπει να έχει κάποιο άτομο μαζί της να τη συμβουλέψει όταν θα πάει για το δοκιμαστικό. Ναι. Μια όταν δεύτερη γνώμη πάντα είναι καλύτερα. Πάντα είναι καλή. Υπάρχουν ύφες που δεν θέλουν κανέναν άλλον. Είναι τόσο σίγουρες πια για αυτό που ζητάνε, που δεν θέλουν δεύτερο άτομο. Με την αισθητικό τους εννοούνται και τα βρίσκουν. Αλλά όταν θέλουν τη μια φίλη, τη μητέρα τους, το γαμπρό, όχι. Ο γαμπρός καλό θα είναι να τη δει την τελευταία στιγμή. Να μην το αποκαλύψει. Ναι, να το επιφυλάσσουμε έκπληξη, να του δώσουμε ένα λουλούδι έτσι όμορφο εκείνη την ημέρα. Ακριβώς. Ναι. Ξέρω μερικές κιόλας που παίρνουν και φωτογραφική μηχανή και τραβάνε έτσι κάποια φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν θα αποδώσει ακριβώς το μακιγιάζ. Μετά με ξεχνάμε ότι ο γάμος δεν είναι φωτογραφία. Mm-hmm. Είναι εικόνα πραγματική. Οπότε στη φωτογραφία οι φωτοσκιάσεις φαίνονται διαφορετικές, τα χρώματα διαφορετικά. Καλύτερα να πάρει μάτια ζωντανά να τη δουν εκείνη τη στιγμή και όχι φωτογραφία. Το είπατε πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μόδα στο μακιγιάζ της νύφης? Δηλαδή, λένε ότι αυτή φέτος είναι το έντονο μακιγιάζ στη νύφη. Μετά λένε ότι είναι πιο minimal. Τα χρώματα. Παίζει μόδα. Κώστα, όπως γενικά στο μακιγιάζ υπάρχει μόδα και στην ύφη. Αλλά μην κάνουμε το λάθος πάντα να ακολουθούμε τη μόδα τυφλά και ξεχνάμε ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η μόδα είναι καλή μέχρι εκεί που μας ταιριάζει, μας πάει. Από εκεί και πέρα γινόμαστε έρμια της μόδας και αυτό είναι πολύ άσχημο και πολύ κακό. Μπορούμε να κάνουμε ένα μοντέρνο μακιγιάζ σε μια νύφη που θα δούμε ότι είναι μοντέρνο και οι απαιτήσεις της είναι τέτοιες. Mm-hmm. Φευγάτες, μοντέρνες. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε ένα συντηρητικό μακιγιάζ, ένα ρομαντικό. Όταν δούμε μια ρομαντική κοπέλα, όπως είναι η Ιλιάνα μας σήμερα που βάφουμε, είναι ρομαντική, τρυφερή, θα της κάνουμε ένα πολύ ρομαντικό και έτσι όμορφο μακιγιάζ, απαλό. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε κλασικό μακιγιάζ σε μια νύφη μιας κάποιας ηλικίας, λόγω χάρη. Που και μικρής ηλικίας, αλλά τις αρέσουν το κλασικό ντύσιμο, το κλασικό μακιγιάζ. Μπορούμε να τις κάνουμε ένα τέτοιο, το 50, αλλά με δόσεις, με νότες έτσι μοντέρνες, με επεμβάσεις λιγάκι σημερινές. Τι το ιδιαίτερο έχει το νηφικό μακιγιάζ που δεν το έχει, ας πούμε, ή το βραδινό ή το καθημερινό? Λοιπόν, το νηφικό μακιγιάζ ταιριάζει, ή μάλλον μοιάζει πολύ με το μακιγιάζ ημέρας, Μαρίνα. Μόνο που έχει τη λάμψη της νύχτας. Δηλαδή είναι ένα διακριτικό, ωραίο μακιγιάζ, να μην φαίνονται οι μπογιές έντονες πάρα πολύ, αλλά να έχει μια κάποια λάμψη. Mm-hmm. Να φαίνεται όμορφη η νύφη, χωρίς να φαίνεται πολύ μπογιατισμένη. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα πολύ έντονα πράσινα χρώματα, λόγω χάρη, στη νύφη, γιατί πρώτον φαίνεται πολύ εκείνο το πράσινο από μακριά. Μην ξεχνάμε ότι την νύφη τη βλέπει, είναι το επίκεντρο της βραδιάς εκείνης. Βέβαια, όλη την νύφη πάνε στο γάμο. Ακριβώς. Ναι. Να μην φαίνεται εκείνο το πράσινο. Δηλαδή, θα είναι υποτυχία να ακούει μετά ότι τι όμορφο πράσινο χρώμα που είχαν τα μάτια σου και να μην της λένε τι όμορφο μάτια που είχες. Ναι. Ή τι όμορφο κόκκινο χρώμα που είχες στο κραγιόν και να μην της πούν τι δροσερά χείλη που είχες εκείνο το βράδυ. Τα πράσινα λοιπόν και τα έντονα, τα θαλασσιά, τα γαλάζια, καλό θα είναι να αποφεύγονται. Και τα χρώματα που καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε θα είναι αρμονία δύο-τριών αποχρώσεων. Το ένα, τώρα θα δούμε και με τα μάτια της κοπέλας, με τα μαλάκια της. Καλό θα είναι ροζ, μπέζ, παστέλ χρώματα έτσι να είναι αρμονία, ανοιχτό σοκολατή. Ή αποχρώσεις του γκρι, παστέλ, γκρι, αρζάν, αυτό το ασημί, το γκρι, με θαλασσί ανοιχτό-ανοιχτό. Οι πιο τολμηρές μπορούν να βάλουν ένα δαμασκηνί, ένα μπορντό και ένα καφέ, αυτό που θυμίζει τα smoky eyes. Ακριβώς. Για πολύ φευγάτες παρουσίες πιάνε αυτά τα έντονα, ναι. Έχω δει πάντως ότι οι νύφες είναι έντονα βαμμένες. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι το βάψιμό της πολύ λιγάκι έντονο. Έχει πιο έντονο από τη μέσα διάκοψη. Κώστα, δεν πειράζει. Φαντάστηκα, δεν με ρωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Λίγο πιο έντονο από τις ημέρες, γιατί οι προβολείς που είναι μέσα στην εκκλησία λιγάκι κατευνάζουν το αποτέλεσμα, το δείχνουν πιο ήπιο. Οπότε αναγκάζονται και το κάνουν λίγο πιο έντονο για να φαίνεται. Και η απόσταση που βλέπουν την ύφη οι καλεσμένοι είναι πάνω από 2-3 μέτρα. Θα πρέπει να ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά της. Θα πρέπει να προσέξουμε κάτι εκείνη τη μέρα όσον αφορά κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, είτε ας πούμε το make-up, είτε το ρούζ, να είναι κάτι λιγότερο έντονο, ας πούμε. Το make-up να μην είναι πάρα πολύ, όπως το make-up τηλεόρασης που έλεγα, να είναι έντονο για να καλύπτει τη σατέλιση. Και χρειαζόταν να έχει περιεκτικότητα σε χρωστική, θυμάμαι που είχα πει, μεγάλη, γιατί κάνετε zoom εσείς και μπορείτε να ζουμάρετε ένα, και πρέπει να μην φαίνονται. Εκεί ευτυχώς το καλό για τις νύφες ότι δεν γίνεται zoom. Και οι καλεσμένοι βλέπουν μονίμως. Οπότε πρέπει να είναι διακριτικό το make-up για να φαίνεται διάφανο το δέρμα. Και να είναι ωραίο δέρμα που είχε. Και από τη ζέστη θα λέγω μερικές φορές ότι λιώνει. Ακριβώς. Και γυρίζει πάρα πολύ.
φαίνεται τρομερά κουρασμένη νύφη. Οπότε διακριτικό make-up, όχι πολύ κάλυψη, δηλαδή να μην προσπαθήσουμε με αυτό το αντισέρν ή το concealer να καλύπτουμε, γιατί είναι παχιά ρευστά πολύ και θα φαίνεται πάρα πολύ, θα γελίζει. Και διακριτικά την πούδρα. Στην πούδρα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ηριδίζοντα, έτσι, πούδρες ηριδίζουσες, για να φανεί ότι είναι λαμπερή η μέρα της κοπέλας και όντως είναι λαμπερή εκείνη την ημέρα. Βέβαια. Μπορούμε λοιπόν να της δώσουμε μια περίσσια λάμψη με αυτά τα ηριδίζοντα, τα ελαφρά προϊόντα, όχι πάρα πολύ. Αυτό που βλέπουμε, γιατί έχει τελειώσει το μακιγιάζ τώρα στην Ηλιάνα, είναι minimal, δεν το βλέπω να είναι πολύ έντονο. Ναι, είναι πολύ απαλό. Είναι, αρμόζει στο χαρακτήρα της Ηλιάνας. Ακριβώς, ακριβώς. Βρήκαμε μια Ηλιάνα λοιπόν πολύ τρυφερή, ρομαντικό, με ρομαντικό πρόσωπο, πολύ τρυφερό πρόσωπο. Δεν θα της πήγαινε, θα μπορούσαμε μια άλλη μέρα να τη φέρουμε με πολύ έντονο, extreme έτσι μακιγιάζ, θα βλέπω ότι κάτι δεν θα σας άρεσε πάνω σε αυτό το γλυκό το πρόσωπο. Άρα, με λίγα λόγια, η συμβουλή η δική μας, εδώ από την εκπομπή, η δική σας μάλλον κατ' επέκταση, είναι ανάλογα με το πρόσωπο της νύφης να προσαρμόσουμε και το μακιγιάζ, το χαρακτήρα ακριβώς. Mm-hmm. Συγχαρητήρια, λέει, ωραία δουλειά και ωραίες κοπέλες. Και οι κοπέλες όντως είναι ωραίες και η δουλειά τους είναι καλύτερη. Η δουλειά τους είναι καταπληκτική. Εμείς προσέχουμε τη δουλειά τους εδώ και είναι ακριβώς πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Ναι. Άρα, θα πρέπει να προσέξουν το πώς είναι η νύφη. Κάνουμε μια μελέτη ψυχομορφολογική, έτσι λέγεται. Ναι. Βλέπουμε τη μορφή, βλέπουμε τις γωνίες, τα μάτια, τα χείλη, τα πάντα, αλλά κάνουμε διάλογο μαζί της, την ψυχογραφούμε κρυφά, χωρίς να το καταλάβει, τι χαρακτήρας είναι. Αν δούμε ότι είναι ένας χαρακτήρας έτσι πολύ μοντέρνος, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μαζί της, να της κάνουμε ένα μοντέρνο μακιγιάζ που να της πάει. Θα το καταλάβουμε για τον ντύσιμό της. Ακριβώς. Με το που θα έρθει και θα μας πει για τι παιδί είναι. Τώρα με την Ηλιάνα που φέραμε, το βλέπετε κι εσείς, αλλά παιδί πολύ τρυφερό, πολύ όμορφο, δεν θα της πήγαινε τίποτα άλλο. Ακριβώς. Ναι, αυτή είναι η επιτυχία της μακιγιάζ λοιπόν, να μπορεί να κάνει το ανάλογο μακιγιάζ στο πρόσωπο που πρέπει. Ωραία. Μάλιστα. Μάθαμε λοιπόν και για τον νυφικό μακιγιάζ από το IECO AED Serum. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, κυρία Παναγιωτάκη. Μάθαμε πολλά όντως. Θέλω την ευχή σας να καλοπατριωθούν τα κορίτσια μας όλα εδώ. Γιατί όχι. Έχει μηνύματα, μου λένε. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο μήνυμα, να διαβάσουμε γιατί αυτό. Αν έχει κάποιο άλλο μήνυμα, έρχεται και το επόμενο μήνυμα, μου λένε. Πάντως, νομίζω ότι έχει καταρρυφθεί λίγο τώρα ο μύθος που λέγαμε παλιά ότι οι νύφες πρέπει να είναι πολύ βαμμένες με πολλά χρώματα. Γιατί παλιά έτσι νομίζαμε. Ναι. Ότι θέλει πολύ προσοχή. Παλιά, επειδή δεν βάφανται πολύ οι γυναίκες, νόμιζαν ότι όταν παντρευτούν πρέπει να δείξουν το κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν πρέπει να δείξουν ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είμαστε εμείς που είμαστε, αλλά χαρούμενες και ευτυχισμένες. Πόση διάρκεια έχει το νυφικό μακιγιάζ, ρωτάει κάποια τηλεθεάτρια. Αχ, από μπορεί μισή ωρίτσα, αλλά μπορεί να μας πάει και λίγο περισσότερο. Λόγω χάρη κάτι, να γίνει κάποια ζημιά, λόγω χάρη μια μουτζουρίτσα, να τη σβήσουμε ή τελευταία στιγμή να μην αρέσει. Οπότε θα πρέπει. Και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την κομμώτρια για να συγχρονίζονται η κομμώτρια με την αισθητικό. Συνήθως προηγείται το μακιγιάζ από το κομμωτήριο. Και πώς θα κρατήσει το μακιγιάζ, θα πρέπει να είναι μαζί μας η μακιγιάζ για να σε φρεσκάρει την Όχι, κρατάει. Το μακιγιάζ της τύπης βάζουμε σταθερά υλικά που κρατάει αρκετές. Καλά προϊόντα που ξέρουμε ότι θα κρατήσουν. Εκτός από το κραγιόν, γιατί τα φυλάκια στην εκκλησία δίνουν και παίρνουν. Καλά, το κραγιόν ανανεώνεται πάντα. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε άλλο μήνυμα να δώσουμε απάντηση. Ωραία, να περιμένουμε, μου λένε. Τι smoky eyes. Τα smoky με τι χρώματα. Τα smoky eyes με τι χρώματα. Smoky eyes είναι τα καπνισμένα μάτια λοιπόν. Να μεταφράζομαι κιόλας γιατί υπάρχουν και παιδιά μικρά που δεν ξέρουν τι θα πει smoky eyes. Είναι τα που φαίνονται σαν να είναι καπνισμένα τα μάτια. Άρα πρέπει κάτι σκούρο. Μαύρο, γκρι, μπορντό που είχα πει, είδαμε σκηνή, καφέ. Κάτι που να μας φαίνεται ότι είναι έτσι πολύ σκούρο. Mm-hmm. Ρίχνουμε λίγο, βάζουμε το μάτι μας και φεύγει πολύ μπογιά. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι smoky eyes, αυτό Όχι. είναι το κάτι άλλο. Μπορώ να παρακολουθώ, λέει, μαθήματα μακιγιάζ χωρίς να ασχοληθώ επαγγελματικά. Βεβαίως, υπάρχουν εδώ στα... μπορεί να θα παρακολουθήσει, είναι... χρειάζεται, θα δει ότι θα... όποιο παιδί θέλει... Για τον θέλει, εαυτό της μάλλον σκέφτεται. Για τον εαυτό της θα νιώθει πιο αισθητικός, πιο πολύ αισθητικός, αν παρακολουθήσει και τα άλλα τα μαθήματα. Μετά και η πελάτησα, η γυναίκα, η φίλη θα της εμπιστευτεί περισσότερο το πρόβλημά της τα πάντα, όταν έχει και άλλες γνώσεις. Μόνο Ωραία. Το μακιγιάζ δεν λέει τίποτα, νομίζω. Ακόμη ένα μήνυμα. Το κραγιόν πώς θα σταθεροποιούμε με τόσα... Α, με τόσα φιλιά δεν φεύγει, δεν φεύγει. Είναι αυτό που θα πρέπει να έχουμε μαζί μας. Λιγάκι θα το ανανεώσει. Αλλά πουδράρουμε, βάζουμε κανένα δυο στρώματα κραγιόν και πούδρα από κάτω και το μολύβι επίσης που φεύγει δύσκολα, σαν βάση μαζί με το περίγραμμα, βάζουμε και το μολυβάκι σε όλα τα χείλη, οπότε και να φύγει κραγιόν, το μολύβι θα μας μείνει και μένει χρώμα.
Ξέρετε τι, έχω μία απορία. Δεν θα πρέπει η νύφη να πουδράρει και το σώμα της στα σημεία που φαίνουν. Δηλαδή μην υπάρχει διαφορά στο πρόσωπο με το σώμα. Γιατί συνήθως βλέπω οι νύφες φοράνε στράπλες, φοράνε... Πάντα πουδράρεται. Πάντα πουδράρεται. Και ο λαιμός και το ντεκολτέ, ακόμη και τα αυτάκια της. Ναι, βεβαίως, να είναι όλα ο χρώμα και ομοίωμα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές που βλέπω ότι τους ενδιαφέρει το θέμα. Οι γυναίκες, κοπέλες, δεσποινίδες υπάρχουν παντού, σχεδόν σε όλα τα σπίτια, βεβαίως είναι. Σίγουρα. Θέμα που ενδιαφέρει. Κορίτσια, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Που ήσασταν κοντά μας, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε γιατί θα σας δείξουμε αμέσως μετά πώς θα κάνετε τσουρέκια για το Πάσχα. Φύγαμε. Κούκλες μου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Παναγιωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάκη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Από το ΙΕΚ, ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Εμείς να δείτε πόσο χαιρόμαστε, γιατί είδαμε ότι δεν μας ξεχάσατε. Δεν θα σας ξεχάσαμε. Εμείς περιμέναμε πάρα πολύ. Πώς και πώς. Λοιπόν, και βέβαια να καλωσορίσουμε και τα κορίτσια που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, που βέβαια θα μας παρουσιάσουν κάτι εξαιρετικό, κάτι μοναδικό. Θα μας παρουσιάσουν ένα μακιγιάζ. Και τα ονόματα των κοριτσιών, κυρία Παναγιωτάκη. Λοιπόν, επειδή έρχεται, είναι ήδη άνοιξη και ξεσηκώνονται οι νεαρές υπάρχει στα κορίτσια, το καλύτερο θέμα νομίζω ότι ήταν ένα απογευματινό ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Τα ονόματα των κοριτσιών. Η αισθητικός μας λοιπόν σήμερα είναι η Χαρά η Κερτάσογλου και το μοντέλο μας είναι η Βερόνικα Νταβιντίδου. Μάλιστα. Ναι. Γεια σου Χαρά, γεια σου Βερόνικα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, λίγο να κάνουμε μία αναφορά αρχικά, καθώς βέβαια τα κορίτσια ξεκίνουν το μακιγιάζ, να κάνουμε μία αναφορά στο ΙΕΚ ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ. Τι είναι το ΙΕΚ ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ για κάποια παιδιά που μας παρακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν κάποιο κλάδο από το ΙΕΚ ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ και δεν γνωρίζουν πού είναι, τι ακριβώς κάνει, τι σκοπούς εξυπηρετεί, τι ειδικότητες υπάρχουν. Για πείτε μας λίγο. Είναι ένα ίδρυμα, επαγγελματικό, τεχνολογικό, επιστημονικό ίδρυμα. Μετά από το λύκειο, ή το τεχνικό ή το ενιαίο λύκειο που μπορούν να παρακολουθήσουν, παίρνουν μια πιστοποίηση κρατική τα παιδιά και μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, να προσληφθούν άνετα. Θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν πια με προσόντα εγγυημένα. Οι ειδικότητες είναι αρκετές φέτος, έχουν προσταθεί δύο από αυτές που ξέραμε πέρσι. Επίσης, να πούμε λίγο για το ΙΕΚ, ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ, ότι κάποιοι που ακούν ΙΕΚ, πάει το μυαλό τους στο δημόσιο ΙΕΚ. Εκείνο το ΙΕΚ που ξέρετε όλοι σας, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Ενώ το ΙΕΚ, ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ, ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας. Σωστά τα λέω, κυρία Ρόλα. Νομίζω ότι το μυαλό τους πάει και στο περισσότερο στον ΟΑΕΔ, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά προστίθενται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Άρα το μυαλό τους ίσως και να μοιράζεται. Αλλά έχουμε προσέλευση παιδιών. Πάντως οι ειδικότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ καλές. Είναι αρκετές, είναι πάρα πολύ καλές. Να τις αναφέρουμε. Βέβαια, γιατί όχι. Να πούμε ότι υπάρχει τεχνικός φαρμάκων καλλυτικών και παρεμφερών προϊόντων, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα multimedia δηλαδή, τεχνικός αερίων καυσίμων, τεχνικός μαγειρικής τέχνης που είναι καινούργια φιλοκόνητα του Κώστα, ειδικός εφαρμογών αισθητικής που βλέπουμε και σήμερα άλλωστε και τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής δικτύων και αυτοματισμού γραφείου. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες ειδικότητες είναι, μπορώ να πω, ειδικότητες του μέλλοντος. Του παρόντος και του μέλλοντος. Επαγγέλματα τα οποία έχουν ζήτηση και θα έχουν ζήτηση. Δεν επιλέγει ο ΕΒ έτσι τυχαία να βάλουμε αυτή την ειδικότητα. Μετά από μια έρευνα αγοράς βλέπουν εδώ στις ΣΕΡΕΣ, στο νομό μας ή και λίγο μακρύτερα από το νομό μας, ποια επαγγέλματα έχουν πέρασει κοινά, να το πούμε. Η ΣΕΦ λογουχάριν είναι ένα επάγγελμα που μπορούν τα παιδιά να βγουν. Μόνο να σκεφτούμε πόσες τηλεοπτικές εκπομπές έχουμε μαγειρικής, φτάνει κιόλας έτσι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι το επάγγελμα έχει πέρασει, είναι σε άνθηση. Μπράβο, ναι. Βέβαια. Και βέβαια το χώρο της αισθητικής που είναι αναλύωτος στον χρόνο. Αυτό, μπορούμε είπαμε να πούμε ότι είναι all time classic. Ποτέ. Ευτυχώς θα υπάρχουν πάντα γυναίκες. Άρα θα ευδοκιμεί, όπως είπαμε, αυτό το επάγγελμα πάντα. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, κυρία Μαριλία, από τα παιδιά. Για αυτόν τον τομέα του μακιγιάζ. Λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Είπαμε τώρα που βγήκαμε στην αγορά εργασίας και οι γυναίκες πια για κανονικά θέλουμε η εμφάνισή μας να είναι προσεγμένη, να είναι όμορφη. Να έρθουμε λίγο όμως στο μακιγιάζ που κάνουν εδώ οι κοπέλες σήμερα, που κάνει βέβαια η αισθητικός στο μοντέλο. Ένα απογευματινό ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Ακριβώς. Γιατί ηλικίες είναι το μακιγιάζ αυτό. Αυτό το μακιγιάζ που βλέπω τώρα ότι κάνει Χαρά. Είναι, από ό,τι βλέπω, πρέπει να είναι για νεαρές υπάρξεις. Είναι λίγο έτσι trendy μακιγιάζ, είναι χαρούμενο, χρώματα βλέπω έτσι, χαρούμενο, ναι. Σε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας δεν θα το συνιστούσα. Όπως δεν θα συνιστούσα και στα παιδιά, είναι πολύ συντηρητικό μακιγιάζ. Άρα βρήκε το κατάλληλο μακιγιάζ για την κατάλληλη ηλικία και για τη διάθεση της Βερόνικας που
Τώρα την άνοιξε οπωσδήποτε, η διάθεσή μου πάντα καλυτερεύει. Μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές, κάποια tips και βέβαια ποια είναι τα χρώματα της άνοιξης στο μακιγιάζ. Τα χρώματα της άνοιξης είναι όλα τα χρώματα, Κώστα. Γίνεται πανδαιμόνιο χρωμάτων τώρα την άνοιξη, βλέπουμε και από τη φύση. Βέβαια. Αν βγούμε λίγο στην εξοχή, βλέπουμε η αρμονία των χρωμάτων και η ποικιλία. Είναι πάρα πολύ. Γιατί να μην εφαρμόσουμε λοιπόν όλα τα χρώματα, αλλά αρμονικά δεμένα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μας, ναι. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή πάνω από 2 ή 3 χρώματα σε ένα μάτι συγκεκριμένα. Ναι, να κάνουμε μίξη χρωμάτων. Mm-hmm. Φτάνει να μην χωρίζει το ένα χρώμα από το άλλο, έτσι σαν να μην έχουν όριο. Mm-hmm. Να σβήνει το ένα χρώμα μέσα στο άλλο και σιγά σιγά πρέπει να έχουν και μια αισθητική αντίληψη κάπως. Να ταιριάζουν τα χρώματα δηλαδή. Καλλιεργείται αυτή η αισθητική αντίληψη. Βλέπουν, αποτυγχάνουν τη μια μέρα, δεν νιώθουν όμορφες, την άλλη μέρα θα δέσουν καλύτερα τα χρώματα. Σωστά. Δεν είναι σωστά. Προπαίδεια το μακιγιάζ αυτή η αρμονία των χρωμάτων. Είναι 5-6 πόσο κάνει, 30. Ακριβώς. Αν κάνουμε λάθος την προπαίδεια, το λάθος μας είναι τραγικό. Εδώ ναι. Κάνουν λάθος, το σβήνουν την επόμενη μέρα, βγαίνουν διαφορετικές οι κοπέλες. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που λένε ότι πολλές κοπέλες δεν έχουν χέρι για να κάνουν μακιγιάζ, ισχύει. Ή μπορούν όλες οι κοπέλες εξίσου να... Ίσως να νιώθουν λίγο αδέξιες. Ναι. Όπως δεν έχουν χέρι πολλές γυναίκες να μαγειρεύουν. Mm-hmm. Ή δεν έχουν διάθεση μάλλον, όχι χέρι, χέρια έχουμε όλοι. Mm-hmm. Διάθεση πολλοί δεν έχουμε. Mm-hmm. Και δεν μπορούν να τρέμει το χέρι τους. Όταν έχεις διάθεση και αγαπάς αυτό που κάνεις, το θέλεις. Θέλω να είμαι όμορφη, άρα θα προσπαθήσω και θα γίνω όμορφη. Αυτά που βλέπουμε... ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Αυτά που βλέπουμε μερικές φορές από περιοδικά μόδας ή από τηλεόραση, κάποια μακιγιάζ τα οποία γίνονται πάνω σε μοντέλα. Να ακολουθούμε έτσι κάποιες ιδέες ή είναι καλύτερο να προσαρμόζουμε, να βρούμε ένα μακιγιάζ και να το προσαρμόζουμε τις εποχές. Να βλέπουμε τι μακιγιάζ κάνουν. Αλλά πάντα θα προσαρμόζει το μακιγιάζ σύμφωνα με το δικό μας χαρακτήρα, την ύπαρξή μας, τα γούστα μας, τη δουλειά μας, ίσως το περιβάλλον που ζούμε. Γιατί δεν θα κάνουμε εμφάνιση σε πασαρέλα. Μάλιστα. Τα μοντέλα τα βάφουν έτσι, αλλά είναι για πασαρέλα, είναι για μια ειδική φωτογράφηση. Άλλωστε και τα ρούχα που βλέπουμε στην πασαρέλα δεν είναι ρούχα που μπορούμε να τα φορέσουμε έξω. Είναι μόνο για την πασαρέλα. Θα βλέπουμε, ακριβώς θα ενημερωνόμαστε, αλλά θα ακολουθούμε αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που μας πάει. Πάντα. Τα κορίτσια λένε πολύ όμορφα ένα μήνυμα, μπράβο. Στέλνει κάποιο στην είναι. Με λίγα λόγια, δηλαδή, στο ΙΕΚΟ ΕΔΕ ΣΕΡΟΝ έχετε και πολύ ωραία κορίτσια. Έτσι. Πάρα πολύ καλά αυτό. Και γίνονται ακόμα ομορφότερα με το μακιγιάζ. Για μένα όλα είναι όμορφα, αλλά και όντως είναι. Όντως είναι πολύ. Κυρία Μαρίλη, μπορούμε να πούμε κάποια λάθη τα οποία κάνουν γυναίκες και θα ήταν εύκολο να τα αποφύγουν με κάποια tips. Καμιά φορά αυτά τα λάθη που κάνουν μπάμ από μακριά, δηλαδή και να μην ξέρει κανείς να κάνει μακιγιάζ, μπορεί να το εντοπίσει το λάθος, γιατί στο μάτι του κάτι δεν πάει καλά. Ο Κώστας, ας πούμε, που δεν ξέρει, έχει εντοπίσει ένα λάθος. Για να ακούσω, Κώστα, αυτό που λες με το μολύβι. Ναι. Με το στα χείλη. Ναι, το μολύβι. Αισθητικά κάπου δεν στέκει. Ναι. Δεν ανάγκη να ξέρεις πώς γίνεται το μακιγιάζ, κάτι δεν σ' αρέσει. Ναι. Η γραμμή, το eyeliner στο μάτι, όταν πήγε προς τα αυτιά, λόγω χάρη, πολύ μακριά. Ναι. Κάπου χάνει το σχήμα του το μάτι. Ό,τι δηλαδή ξεφεύγει το φυσικό. Ό,τι ξεφεύγει από το μέτριο. Mm-hmm. Υπερβολή σε οτιδήποτε κάνουμε, στο τέλος μας κάνει ζημιά ή μας κάνει αστείες. Βέβαια. Mm-hmm. Έχει ένα ακόμη μήνυμα για τα κορίτσια, βλέπω. Τι κούκλες λέει βγάζουν τα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ. Ή στα αστέρια. Ή στα αστέρια, λέει. Τρομερό το μακιγιάζ, κορίτσια, φυλάκια, Χριστίνα Δήμητρα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τι ακριβώς, να δούμε τι γίνεται στο μακιγιάζ. Να δούμε λίγο τι γίνεται στο μακιγιάζ και να σχολιάσουμε λίγο έτσι εκτενέστερα το μακιγιάζ που κάνει. Τώρα στο μακιγιάζ τι προσπάθησε να κάνει χαρά. Βλέπω ότι έβαλε ένα διακριτικό make-up, απογευματινό όπως είπαμε, να δεν ηριδίζει καθόλου, για να μπορεί να πάει για καφεδάκι το απόγευμα, κάπου να μην βλέπει κανείς τα ηριδίζοντα αυτά make-up. Έχει κάνει ένα αρκετό καλό συνδυασμό της σκιάς. Βλέπω ότι το μπορντό με το σιέλ είναι λίγο έτσι τολμηρό, αλλά καλό για αυτή την ηλικία. Ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο και πάει και στη Βερόνικα, διότι έχει ανοιχτή επιδερμίδα με σκούρο μαλλί. Mm-hmm. Και της τονίζει πάρα πολύ το πρόσωπο. Mm-hmm. Με λίγα λόγια λέτε, δηλαδή, κυρία Μαρίλη, τώρα όπως καταλαβαίνω, ανάλογα τι επιδερμίδα έχει κάθε κοπέλα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν και τα ανάλογα χρώματα. Έτσι, και τα μαλλιά, τι χρώμα είναι, και τα μάτια. Ακριβώς. Ένα μελαχρινό πολύ πρόσωπο θα ήθελε ένα περικό κύλο γουχάρι και στο κραγιόν. Τα ροζ είναι για τις ξανθούλες. Το βλέπεις και νιώθεις ότι δεν σου πάει. Καταλαβαίνεις ότι δεν σου πάει. Είπαμε, παίζεις με τα χρώματα, Κώστα. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Σήμερα έτσι βλέπεις, δεν μου κάθεται, το αλλάζω, αύριο βάζω κάτι άλλο. Μ' αρέσει να το λέω αυτό, γιατί μακάρι όλες οι γυναίκες να είναι τόσο χαρούμενες και φυγενές που να έχουν διάθεση να παίζουν με τα χρώματα στο πρόσωπό τους. Είναι όμορφο, είναι πολύ όμορφο, πραγματικά.
Τα έχω ερωτευτεί, λέει, τι να κάνω. Τα κορίτσια. Τίποτα τι να κάνει. Ακού Σάκη Ρουβά. Τι να κάνει, τα έχω ερωτευτεί. Σε έχω ερωτευτεί να ακού Σάκη Ρουβά. Βλέπω σκιές, παίζουν τα χρώματα πάρα πολύ. Έτσι πάρα είναι. Πολύ στο Αν δείτε στη σχολή τι όμορφη δουλειά που κάνω. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Μεράκι. Αυτό βλέπω. Ναι. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Ζουν πραγματικά εκείνη την ώρα που τελειώνει, χτυπάει το κουδούνι για να φύγουν και κάθονται τα παιδιά. Αυτό θα έλεγα και δεν φεύγουν έτσι. Γιατί δεν είναι δουλειά, είναι, το παίρνουν σαν χόμπι. Ακριβώς. Ναι. Και με αυτό το χόμπι του μετά θα βγάζουν και λεφτά. Τι καλύτερα. Εννοείται. Ξέρετε, θέλω να σα ρωτήσω, κυρία Μαριλή, κάτι άλλο. Είπατε ότι έβαλε make-up στη Βερόνικα η κοπέλα. Make-up πρέπει να φοράνε όλες οι κοπέλες. Είναι για κάποια συγκεκριμένα δέρματα, κάποιες δεν χρειάζονται ίσως. Το πρωινό μπορεί ένα δέρμα που δεν έχει ορισμένα προβληματάκια, σπυράκια, φακιδούλες που θα θέλει να καλύψει, μπορεί να μην βάλει make-up, με ένα απλό ρούχι αρκετό. Το απόγευμα που η εμφάνιση ίσως είναι λίγο πιο επίσημη. Ένα ελαφρύ make-up, ναι. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές ακούμε ότι και το make-up σαν να προστατεύει. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει. Το έχουμε ακούσει ότι προστατεύει, είναι σαν κρέμα, ας πούμε. Υπάρχει από κάτω κρέμα ημέρας που προστατεύει πραγματικά από τις καιρικές συνθήκες, να μην αφυδατωθεί το δέρμα και... Τώρα μια επιπλέον προστασία ίσως να μπορούμε, αλλά και αυτή η χρωστική όμως δεν μπορώ να πω ότι είναι προστασία. Είναι η χρωστική που έχει το make-up και όταν μείνει πάρα πολλές ώρες στους πόρους μπορεί να δηλητήσει λίγο μέσα στον πόρο, να θεωρηθεί ξένο σώμα στον οργανισμό, να μειωθεί ο οργανισμός και να μας κάνει σπυράκι. Έτσι δημιουργούνται τα σπυράκια. Ακριβώς. Γι' αυτό το make-up πάντα το βράδυ πρέπει να φερείται. Και πολύ καλά μάλιστα. Ενώ με την κρέμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Κορίτσια, φιλιά και πολύ εντυπωσιακό μακιγιάζ. Συγχαρητήρια και στις δύο. Έχει ένα άλλο μήνυμα. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Βλέπω τώρα μπαίνουν τελευταίες πινελιές στα χείλη, από ό,τι διαπιστώνω. Lip gloss. Lip gloss, τι ακριβώς χρησιμοποιούμε. Βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ τα χρώματα της σκιάς με τα χείλη. Τώρα σαν να κάνω, εγώ τουλάχιστον νιώθω σαν να είμαστε μέσα στην αίθουσα εκεί, στα εργαστήριά μας. Αν έβαζε κάτι σε καφέ λόγω χάρη κρυό, θα έλεγα χαρά μου, το καφέ δεν πάει με τα χρώματα του ματιού. Βλέπω ότι έχουν δέσει πάρα πολύ ωραία. Έχει βάλει επίσης και το ρούζ που αρμόζει πάρα πολύ με όλο το σύνολο. Αν προσέξετε κάτι σε ροζ ρούζ. Ναι, πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά, παιδιά, και εμένα με εντυπωσιάσατε. Άριστα. Λοιπόν, άρα 20-50 από την καθηγήτρια. Ναι, σίγουρα. Ναι. Παναγιωτάκη. Και τώρα κάνει το τελείωμα με μια πούδρα. Και την πούδρα τη βάζουμε γιατί πάνω από το make-up και όλα τα άλλα. Για να κρατάει περισσότερο το μακιγιάζ, να μην γυαλίζει. Ναι. Τι έχετε έτσι μια τελευταία συμβουλή για τις κοπέλες που έχουν λιπαρό δέρμα και ίσως το πρόσωπό τους γυαλίζει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τι συμβουλή μπορούμε να τις δώσουμε αυτές τις κοπέλες? Δεν θα βάζουν λιπαρά προϊόντα ποτέ στο πρόσωπό τους. Υδατικά προϊόντα. Υδατικά προϊόντα. Δηλαδή να αποφύγουν make-up τα οποία είναι λιπαρά. Οτιδήποτε περιέχει λιπαρά συστατικά θα τα αποφεύγουν. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε έχουν λιπαρότητα τα καλλιντικά και λιπαρό είναι το πρόσωπό τους. Οπότε η Ελλάδα το δεν μπορεί να αποφευθεί με τίποτα. Έχει ένα μήνυμα που θέλει μια συμβουλή μάλλον από εσάς, κυρία Βαρδιωτάκη. Οι σακούλες λέει κάτω από τα μάτια πώς μπορούν να καταληφθούν. Να καλυφθούν δεν μπορούν. Και εγώ δεν το βλέπα καλά και λέω τώρα δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να καλυφθούν τελικά. Να τις καλύψουμε μπορούμε με το αντισέρμ που λέω εγώ στα γαλλικά, με το concealer στα αγγλικά. Είναι ένα stick λίγο πιο ανοιχτό από το make-up που μπορούν να βάζουν. Είναι και πολύ παχύρευστο. Από πάνω θα μπει πάλι το make-up, οπότε φεύγει αυτό το μπλε που έχουν οι σακούλες. Και το πρακτικό που νομίζω το είχα πει και άλλη φορά και ίσως να γέλασαν μερικοί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία που αυτά τα διεθυμένα τα βλέφαρα που φουσκώνουν με πατάτα. Το είχαμε πει το καλοκαίρι. Μήπως αγκουράκι, αν βάλουμε. Και αγκουράκι. Και αγκουράκι, έτσι. Ναι, αλλά και πατάτα με το ποτάσιο που έχει, ναι. Κομπρέσες μεγάλα έχω ακούσει. Έχει διάφορα. Είναι πρακτικά ωραία πράγματα που τα έχουμε. Με αυτά απορροφούνται τα υγρά. Μάλιστα. Για να τα καλύψουμε όμως είναι το κονσίλερ. Δυστυχώς δεν φεύγουν. Για να γυρίσει λίγο η Βερόνικα. Να δούμε το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο πλέον. Είναι μια δροσερή ύπαρξη για το απόγευμα. Πραγματικά που χαίρεται κανείς να τη βλέπει. Πάρα πολύ ωραία. Βερόνικα. Μην ξεβαφτείς το βράδυ να μείνεις έτσι για να δεις. Είναι δηλαδή μια πρόταση για τις μελαχρινές, για τις καστανομάλες. Για τις δροσερές ύπαρξη σαν τη Βερόνικα. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Βερόνικα και την Χαρά. Επιμελήθηκαν το μακιγιάζ τη Βερόνικα συγκεκριμένα το δικό μου για να έρθουμε εδώ. Τώρα στην ηλικία τη δικιά μου τη λέω Βερόνικα, πρόσεξε τι θα κάνει. Και είναι το μακιγιάζ μου όπως θα το ήθελα εγώ και μια συνομιλική μου. Ήθελα με πολύ φιδό τα χρώματα και όντως το παιδί σεβάστηκε
αυτό που θέλει η πελάτησα, γιατί λειτουργήσα εγώ σαν πελάτησα εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Μου έβαλε ένα μπέζ πολύ πολύ ανοιχτό, πάρα πολύ ανοιχτό. Δηλαδή χρώματα που επιμελημένα έτσι που να μην καταλαβαίνεις καν ότι υπάρχει χρώμα πάνω στο πρόσωπο. Είναι και θέμα ηλικίας, είναι διάθεσης, είναι ώρας, είναι χώρου στον οποίο θα βρεθούμε. Τύπου επιδερμίδας μάλλον, ναι, χρώμα, ναι, 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 όλα αυτά. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε όλο το ΙΕΚΟ ΕΤΣΕΡΟΝ. Βέβαια. Που και τις κοπέλες που ήρθαν. Και φέτος είναι κοντά μας και σας έχουμε εδώ στην εκπομπή και μας δίνετε συμβουλές και εμάς αλλά και τους τηλεθέατες περισσότερο. Και βέβαια βλέπουμε και διαφορετικά. Επιστροφή στην παρέα μας, επιστροφή στην εκπομπή και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τώρα, γιατί η παρέα μας έχει μεγαλώσει κατά πολύ, μπορούμε να πούμε. Και βέβαια έχει ομορφύνει ακόμη περισσότερο, γιατί περιτριγυρίζουμε ανάμεσα από γυναίκες. Είμαι μοναδικός άντρας και βέβαια αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Ακριβώς, λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας καταρχήν την κυρία Μαραλή Παναγιωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάκη. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Από το ΙΕΚ, ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Επίσης, μαζί με την κυρία Παναγιωτάκη έχουμε και τα κορίτσια από το τμήμα αισθητικής. Και να καλωσορίσουμε τη Μαρία την Πανταζή, τη Μαρία την Γκούλελη, που είναι οι κοπέλες που κάνουν αυτή τη στιγμή το μασάζ στα κορίτσια. Και τα κορίτσια που δέχονται το μασάζ, τα μοντέλα δηλαδή, ας πούμε, αλλά όλες είναι σπουδάστριες στο ΙΕΚ ο ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ, η Σοφία Κοταμπάση και η Ελένη Μικελίδου. Καλησπέρα, κορίτσια. Και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, κυρία Παναγιωτάκη, σήμερα τι ακριβώς θα μας παρουσιάσετε, τι ωραία πράγματα μας έχετε φέρει. Σκέφτηκα να σας παρουσιάσουμε κάτι πολύ επίκαιρο. Τώρα επίκαιρο το μασάζ θα μου πείτε είναι πάντα. Επίκαιρο όμως είναι το αυγουλάκι. Μάλιστα. Που ετοιμάζουμε τώρα να βάψουμε το Πάσχα. Βέβαια, πολύ εγώ ωραία. Δεν θα σας βάψω αυγουλάκι για το Πάσχα. Θα κάνουμε όμως κάτι πάρα πολύ όμορφο με ένα αυγό. Με ένα αυγό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε δύο διαφορετικές μάσκες για δύο διαφορετικούς τύπους προσώπου. Mm-hmm. Λοιπόν, σπάμε το αυγουλάκι. Σπάμε τα αυγουλάκια. Τα κορίτσια, όση ώρα θα κάνω. Βεβαίω, Μαρίνα. Αυτά είναι υλικά τα οποία θα τα έχουμε. Τα έχουμε όλοι στο σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και λίγο να πούμε για το ΙΕΚ ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ. Να πούμε ότι το ΙΕΚ ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ δεν έχει καμία σχέση με το ΙΕΚ που ξέρετε, το δημόσιο. Ακριβώς. Το ΙΕΚ ΑΕΔ ΣΕΡΟΝ είναι ένα κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας. Κόστα, τα έχεις μάθει καλύτερα από μένα. Αρχίζω να μαθαίνω εγώ τώρα από σένα. Ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ το ΙΕΚ ΣΕΡΟΝ, το ΙΕΚ Δημόσιο ΙΕΚ ΣΕΡΟΝ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και σήμερα εδώ στην εκπομπή, τρίτη παρατρίτη, μία φορά στις 15, φιλοξενούμε το τμήμα αισθητικής που μας παρουσιάζει ένα μικρό δείγμα από τη δουλειά τους, από αυτά που μαθαίνουν τα πολύ ωραία πράγματα τα κορίτσια στη σχολή. Το ξέρετε ότι ερχόμαστε όντως με πολύ χαρά και με πολύ καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε πολύ που τα βουλάκια μας. Τα βουλάκια που θα σπάσουμε, μαζί και το ασπράδι θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Το ασπράδι λοιπόν το βάζω στο ένα μπολ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα οποία δεν χρειάζεται να τα έχουμε βράζ. Όχι, ομά. Αυτή η μάσκα λοιπόν από εδώ που γίνεται τώρα είναι για λιπαρά δέρματα. Mm-hmm. Και η μάσκα από εδώ που θα δεχτεί τον κρόκο είναι για ξηρά δέρματα. Με ένα αυγό δηλαδή κάνουμε. Ακριβώς. Εγώ θα χρησιμοποιήσω δύο αυγουλάκια, αν και είναι μεγάλο το αυγό, φτάνει. Αλλά για δύο άτομα, ναι. Άλιστα. Ένα αυγό λοιπόν, τι δουλειά μπορεί να μας κάνει, εκτός από το να το φάμε. Πολύ ωραία. Και ο κρόκος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το ασπράδι έχει καθαριστικές ιδιότητες και συσφυκτικές. Μάλιστα. Και ελευκαντικές ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αναζωογονεί το δέρμα. Θόρυβο δεν θα κάνω πολύ γιατί το δοκίμασα το λιγκαράκι. Ελαφρά, ναι, δύο λεπτούλια μόνο να... Τα μόρια να διασπαστούν εδώ λιγάκι. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Ένα μικρό ανακάτιμα απλά. Μπαίνει αέρας, ναι, και γίνεται αφράτο. Ως επίσης και εδώ για την άλλη μας την κοπέλα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα. Τώρα τα λοιπόν, άλλα για να ενισχύσουμε τώρα την μάσκα μας αυτή για τα λιπαρά τα δέρματα, χρησιμοποιώ λεμόνι που όλοι έχουμε στο σπίτι. Ναι. Το λεμόνι έχει στυπτικές ιδιότητες και αυτό λευκαντικές. Βάζω λίγο λεμόνι λοιπόν μέσα. Περίπου μια κουταλίτσα για κάποιους που ίσως θα θέλουν να την εφαρμόσουν αυτή τη μάσκα. Τα κάνει έτσι για να μην πέφτει το κουκούτσι. Για να μην πέφτει το κουκούτσι μέσα στη μάσκα. Να έχω πάρει ένα τούλι και έχω ένα κουκουνέρα. Είναι και πολύ όμορφο. Ναι. Λοιπόν, βάλαμε το λεμόνι. Εδώ όμως δεν θέλουμε λεμόνι, διότι σε ένα ξηρό δέρμα και λίγο φυδατωμένο δεν θέλουμε να μας το σφίξει περισσότερο και να μας το φυδατώσει. Θα βάλουμε εδώ κάτι θρεπτικό που θέλει το ξηρό το δέρμα. Όπως σε θρεπτικό είναι επίσης και το κρόκος. Βάζουμε μέλι. Πολύ ωραία. Που έχει βιταμίνες. Το βάλαμε λοιπόν εδώ το μέλι.
Τώρα εσύ λοιπόν, από το σπίτι να γράφετε ανάλογα με το δέρμα σας τι ακριβώς βάζει, κυρία Μαρίλη. Λοιπόν, μπορούμε εδώ που έχουμε το ασπράδι με το λεμόνι να βάλουμε, θα βάλουμε καολίνη. Η καολίνη μπορείτε να το βρείτε παντού και στα φαρμακεία. Υπάρχουν και καταστήματα, μπορώ να αναφέρω όνομα, γιατί νομίζω το μοναδικό κατάστημα σε έρθει στο Μαντζανά, που περιέχει. Η καολίνη είναι ένα ειδικό χώμα, είναι μια ποικιλία του άργυλου ή της αργύλου. Ναι. Το λέμε άργυλο σε πολλά. Α, μπράβο. Και η καολίνη είναι το βασικό συστατικό της πορσελάνης. Δεν το ξέρω. Ναι. Συναντάτε στην Κίνα κάπου, σε ένα βουνό Kaolink, και από εκεί πήρε και το όνομά της καολίνη. Ωραία. Λοιπόν. Να μαθαίνουμε λοιπόν και άλλα πράγματα, εκτός από μάσκες. Ναι. Βάζουμε μια κουταλιά του. Βάζουμε, ναι. Έχει η καολίνη, λίγο παραπάνω τώρα για να γίνει μια πάστα κανονική. Ας βάλω λίγο ακόμη και με το μάτι. Είδες, εμείς οι νοικοκυρές πάντα με το μάτι δουλεύουμε. Mm-hmm. Και το ανακατεύουμε. Η καολίνη τώρα τι ιδιότητες έχει. Έχει απορροφητικές ιδιότητες. Μπορεί να απορροφήσει δηλαδή από το δέρμα επιφανειακά τα σμιγματάκια, λίγη υγρασία ίσως όταν υπάρχουν έτσι πρισμένα τα πρόσωπα από κούραση, από ξενύχτη. Mm-hmm. Έχει λοιπόν αυτές τις απορροφητικές ιδιότητες. Μπορώ να βάλω κι άλλο. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε πολλά μοντέλα. Ναι, κυρία Μαρίλη. Βεβαίως. Σε αυτές τις μάσκες που κάνουμε τώρα, τις σπιτικές που μας λέτε εσείς, ναι, να μην προσθέτουμε κάποιο υλικό το οποίο το έχουμε σκεφτεί μόνοι μας. Ίσως δεν κάνει αυτή την ιδιότητα. Αν ξέρουν τις ιδιότητες που έχει αυτό το προϊόν, ναι. Διαφορετικά, όχι, επειδή μου αρέσει κάτι, μπορώ να το βάλω. Όπως λόγω χάρη τα εφαίρια έλεγε. Κάθε ένα έχει τις δικές του ιδιότητες. Ναι. Που κάνει για κάποιο δέρμα, για κάποιο άλλο, όμως αντιδείκνεται. Λοιπόν, έχει γίνει μια ωραία κρέμα. Τώρα εγώ, σαν αισθητικός, αυτή μπορούμε άνετα να την εφαρμόσουμε σαν μάσκα. Έχει γίνει για το σπίτι. Εγώ όμως σαν αισθητικός που θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες σας, λόγω χάρη, θα ήθελα να βάλω και κάτι άλλο πρόσθετο ωραίο, να το εμπλουτίσω. Θα βάλω λοιπόν σε αυτή την, για το λιπαρό το δέρμα, το λάδι καλέντουλας. Που το λάδι καλέντουλας τι ιδιότητες έχει. Είναι για ερεθισμένα δέρματα. Να φανταστείτε ότι η καλέντουλα είναι ένα λουλούδι, το νεκρολούλουδο που λέμε, ένα με κροκί χρώμα. Τα έχουμε πολύ και δεν ξέρουμε πώς το λένε. Mm-hmm. Το λένε και νεκρολούλουδο γιατί μπορεί και να γεννάει καινούργια κύτταρα. Βοηθάει δηλαδή το δέρμα μας να αναγεννήσει καινούργια κύτταρα. Νεκρολούλουδο, ναι. Μάλιστα, γιατί τρομάζει λίγο το όνομά του, αλλά τελικά είναι. Είναι για ερεθισμένα δέρματα, για χιονίστρες. Ελαφρύ μασάζ μπορεί να κάνει κάποιο όταν έχει κυταρίτιδα ή κυρσού. Πολύ ναι, ναι. Λοιπόν, το εμπλουτίζω με το λαδάκι. Έχει κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά? Δεν μυρίζουν τα λάδια πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα πάλι δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη. Θέλω τις πελάτησές μας λοιπόν εδώ να τις ικανοποιήσουμε περισσότερο. Τι να βάλουμε, ας βάλουμε φέρια έλαια. Α, πολύ ωραία. Α, για να πάρει λοιπόν, ωραίο άρωμα. Και, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, σκέφτηκα να βάλω το λεμόνι γιατί έχει στυπτικές ιδιότητες το λεμόνι. Ένα λιπαρό δέρμα οπωσδήποτε αφήνει και πόρους. Να σφίξουμε τους πόρους λοιπόν. Έχουμε βάλει ήδη και λεμόνι λοιπόν, μέσα. Ακριβώς. Τρεις περίπου σταγονίτσες. Θα βάλω όμως και λίγη λεβάντα που ηρεμεί το πρόσωπο. Μάλιστα. Μετά από μια φλόγωση από τα σπυράκια είναι υπέροχη η λεβάντα και έχει ένα καταπληκτικό άρωμα. Πάντα με μέτρο φυσικά το εθέριο έλαιο. Mm-hmm. Και έγινε μια υπέροχη μάσκα. Όμως, λοιπόν, θα ικανοποιήσει την όσφρηση, θα ικανοποιήσει την αφή στο πρόσωπο, αλλά εγώ θα ήθελα να ικανοποιήσει και την όρασή μας, άλλη μια αίσθηση. Ah. Να μην της βάλουμε ένα ωραίο χρώμα, φυτικό χρώμα. Δυνατότητα, δηλαδή, να τι χρώμα θα θέλατε να βάλουμε, Μαρίνα? Πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί? Κόκκινο. Το κάνουμε κόκκινο που είναι και Πάσχα. Βέβαια. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν τα χρώματα αυτά, άλλο είναι φυτικά. Ελάχιστο βλέπετε εδώ. Πόσο λίγο βάζουμε? Πάρα πολύ λίγο. Αυτό πρέπει να είναι από παντζάρι, νομίζω, το χρώμα. Τα φυτικά τα χρώματα αυτά τα βρίσκουμε εύκολα. Αυτά, βεβαίως. Βεβαίως. Να το. Αρχίζει ήδη και παίρνει χρώμα. Δεν το δείχνουμε και λίγο στην κάμερα, το γυρίστε λίγο, κυρία Παναγιωτάκη. Σε ποια κάμερα? Εδώ, σε αυτή την κάμερα. Να το. Αρχίζει λοιπόν και γίνει του παντζαριού το χρώμα. Μπράβο, ναι. Είναι πολύ λίγο. Είναι κίνδυνο. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι τεχνητό χρώμα. Να το. Και η μάσκα λοιπόν. Είναι τι όμορφη. Ναι. Θα προσθέσω λίγη καολίνη ακόμη, γιατί
Για να μην είναι πολύ υδαρές αυτό το μείγμα και να σταματάει το στο σπιχτό πρόσωπο καλά και να μην αναγκαστεί λοιπόν η Μαρία μας να βάλει την γάζα για να συγκρατήσει τη μάσκα. Εκτός αν θέλει για να γίνει η αφαίρεσή της πιο εύκολα. Έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα πάντως. Είναι υπέροχο, ναι. Χρώμα τέλειο. Όταν πάμε λοιπόν στα καταστήματα κλινικών και αγοράζουμε μάσκες, παίρνουμε μάσκα και δεν ξέρουμε τι περιέχει. Απλώς μας λένε είναι για λιπαρό δέρμα, για ξηρό, για μεικτό. Και δεν ξέρουμε. Για τόσα χημικά. Λοιπόν, περίπου, ναι. Να το, πάρα πολύ το ωραία. Δείξουμε έτσι λίγο ναι. Να δούμε το χρώμα που να λέμε εμείς για το χρώμα, το δουν και οι τηλεθέατες. Είδατε τι όμορφο που έχει γίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα μπορούσα να το εγκατώσω καλύτερο με το μιξεράκι. Αλλά προσπαθώ να αποφύγω το θόρυβο. Ναι. Κεράσι, μπράβο. Είναι υπέροχο. Για δοκίμασε λίγο, Μαρίνα. Μυρίζει πολύ ωραία. Τι να δοκιμάσω. Να πας. Μυρίζει λεμόνι. Μυρίζει πολύ ωραία. Να το μυρίσω. Και νομίζω η λεβάντα ότι υπερισχύει το λεμονιού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Ναι. Λοιπόν, η μία μάσκα αισθητική μου, είπατε, Μαρία. Είναι για λιπαρά δέρματα. Αυτή είναι για λιπαρά δέρματα. Οπότε θα μπει στην Ελένη μας που έχει λιπαρό δέρμα. Και συνεχίζουμε με την άλλη μας τη μάσκα. Μας πείτε μια γρήγορη αναφορά τι ακριβώς έχουμε βάλει. Βεβαίως. Τα κυριότερα συστατικά είναι το ασπράδι αυγού, λεμόνι, βάζουμε λίγη καολίνη, αλλά και μόνο με το ασπράδι και με το λεμόνι, στα γρήγορα μπορούμε να κάνουμε μια μάσκα. Αλλά για να την εμπλουτίσουμε περισσότερο και να απορροφήσει πιο εύκολα και λίγα λιπαρά συστατικά και λίγα υγρά όταν είναι κουρασμένη, βάζουμε και καολίνη. Είπαμε τι είναι η καολίνη. Ναι. Για να το εμπλουτίσουμε περισσότερο. Λοιπόν, μια κουταλίτσα βάζουμε λάδι καλέντουλας και 2-3 σταγονίτσες λεμόνι ή λαβάντα. Υπάρχουν και άλλα εθέρια, αλλά εγώ προτίμησα αυτά για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα μπορούσαμε, το έχω ξεχάσει, να βάλουμε για λιπαρά δέρματα και λίγη μαγιά μπίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Και βάλουμε και λίγο χρώμα, φυτικό χρώμα. Ναι, για να τέρψει και τα μάτια μας. Λοιπόν, τώρα για τα ξηρά τα δέρματα, για τα κανονικά, έχουμε τον κρόκο του αυγού. Με τον κρόκο του αυγού έχω προσθέσει και λίγο μέλι για τις βιταμίνες που έχει. Δεν θα χρησιμοποιήσω καολίνη, γιατί έχει πολύ απορροφητικές ιδιότητες. Θα χρησιμοποιήσω ένα άλευρο. Μπορεί να είναι το καλύτερο άλευρο, είναι το αμυγδαλάλευρο. Τα παλιά έτσι τόσο μορφά στη κλωτάτη, σε μυραμίς. Ναι, χρησιμοποιούσαν πολύ το αμυγδαλάλευρο για να έχουν πιο όμορφο δέρμα, αφράκτο και λευκό. Μπορούμε να το βρούμε παντού. Ναι. Λοιπόν, το κουταλάκι μου λάτω. Προσθέτουμε λοιπόν. Οτιδήποτε άλλο, και το αμυγδαλάλευρο, σε τάλευρο. Το αλεύρι. Ακριβώς. Καλύτερο πάντως είναι το αμυγδαλάλευρο. Το αμυγδαλάλευρο, ναι, το προτιμούμε. Έχει τις καλύτερες ιδιότητες. Κάνουμε την ίδια δουλειά λοιπόν για ένα ωραίο πολιτό. Και θα μπορούσε αν είναι το ψήνε να χρησιμοποιηθεί. Όμως εγώ που δεν ικανοποιούμαι εύκολα από αυτά, θέλω κάτι άλλο για να δώσω και τροφή τώρα σε ένα ξηρό δέρμα. Να το ξεκουράσω, να του βάλω βιταμίνες. Τη βιταμίνη που θα τη βρω, στο λάδι αβοκάντο. Που έχω εδώ. Το λάδι αβοκάντο λοιπόν έχει σύμπλεγμα βιταμινών απεριόριστο. Α, Β, Σ δεν έχει πολύ, στη μικρή ποσότητα. Δ, Ε, Κ, Κ, έχει πάρα πολλές βιταμίνες. Οπότε, προτιμήσω αυτό το λάδι. Πολύ όμορφο, δεν γίνεται. Ναι, αυτό πολύ ωραίο. Έχει μόνο αυτό το χρώμα. Αυτό ναι, έχει το χρώμα του όντως, δεν θα χρειαστεί. Θα προσθέσουμε. Ενώ βλέπουμε και τα κορίτσια που ξεκίνησαν τη διαδικασία. Ναι. Μια κουταλιά λάδι αβοκάντο. Πολύ ωραία. Το λάδι αβοκάντο είναι πάρα πολύ ωραίο και για να μεγαλώνουν οι βλεφαρίδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο βεβαίως. Ναι, πάρα πολύ καλό. Το πάνε και πριν κοιμηθούμε λίγο ράδι σε στήσεις λοιπόν, βοηθάει και τονώνουν οι βιβλίδες και μεγαλώνουν. Και το καστρέλιο. Ναι, και το καστρέλιο βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, το πρώτο πρώτο. Είναι φυτικό λάδι αυτό, ναι. Δεν είναι τον κάτω. Από ένα ιταλικό λίγο είδος φασολιού. Δεν είναι κάπου που στην Ιταλία έχει κάτι αυτό, η κάστορη, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά το πρώτο είναι φασολιού, είναι το καστρέλι. Λοιπόν, είναι κοινέλιο. Και για τις ραβδόσεις, για τις προλάβες τις ραβδόσεις έχει μονούσες, στην κυρία μπορεί να βάζουν λάδι από κάτω. Είναι πάρα πολύ καλό. Σήμερα φαντάζομαι έχουμε ενθουσιαστώ στη τηλεθεατρή μου. Πολύ θα χαρώ, Άννα. Και θα χαρώ περισσότερο αν προωθήσω το φαρμό μου. Θα νιώσουν πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, είναι έτσι για μια Κυριακή, για
απόλαυση. Εδώ τι έβαλα. Προσθέτω λοιπόν για σημεί. Που ναι, έχει μυστικές ιδιότητες, κατευνητικές. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάνω το συνδυάσω από το γεράνι. Έχει πραγματικά πολύ ωραίο άρωμα. Καταπληκτικό. Είναι για ξηρά δέρματα. Για το όνομα λοιπόν. Το χρώμα που έχει πάρει. Το χρώμα είναι δικό του, είναι του κρόκου. Το κρόκου. Ναι. Για να βοηθήσω την άλλη μου τη Μαρία. Θα το κάνω. Χείρευστο πολύ. Ναι. Είναι πολύ απλό. Βάζουμε λοιπόν κρόκου αυγού για τα ξηρά δέρματα. Βάζουμε λίγο μέλι, μια κουτιά της σούπας μέλι. Προσαρμοκέφτει και μόνο το πως είναι κρόκος μέλι μπορεί να θερμιστεί άνθρωπο σαν μάσκα. Όταν θέλουμε να την εμπλουτίσουμε περισσότερο, μπορούμε να βάλουμε ένα ωραίο θρεπτικό λάδι, που προτιμήσει το λάδι το κρατούμε. Βρίσκει το χρώμα του κρόκου που πάρει. Και λέει το χρωματίσει όπως έχουμε ύπνο. Ναι, μπράβο, με τα φτάνω. Λοιπόν, πρόσθεσα μία κουταλίτσα λάδι αβοκάντο που είπαμε τι ωραίες ιδιότητες έχει. Το λάδι αβοκάντο. Ναι, το αβοκάντο είναι ένα από τα κουκούτσια του φρούτου αβοκάντο. Το οποίο αβοκάντο βέβαια ευδοκιμεί στις θερμαέρες, στις πυραμέρια. Επίσης το βλέπουμε στα βιβλία και σαν όνομα Περσέα. Ελληνικά το έχω διαβάσει αρκετά σαν Περσέα. Πρέπει να είναι έτοιμο. Πρέπει να είναι έτοιμο. Θα δημόσουμε αυτές τις μάσκες. Οι κοπέλες έκαναν μασά στο μοντέλα του. Με μια κρεμούλα. Χρειάζεται να βάλουμε κάποια ενεργητική κρέμα. Καλό είναι μια ενεργητική κρέμα να βάλουμε. Οπότε η μάσκα βοηθάει επίσης και τη δύναμη της κρέμας καλύτερα, εφόσον είναι μια βιταμινικός κρέμα. Και η πελάτη την προδιαθέτουμε έτσι να δεχθεί καλύτερα την επόμενη διαδικασία με το μασάζ. Ηρεμεί το νευρικό της σύστημα, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μαρία μου, έτοιμη και αυτό. Έτοιμη. Έτοιμη και ξηρά δέρματα είπαμε. Αυτό είναι και ξηρά δέρματα. Ναι. Λοιπόν, είδατε με ένα βουλάκι. Πόσα πράγματα κάνετε. Τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Βουλάκι θα περισσέψουν τώρα το πράσι. Θα βάψουν 10-20. Λοιπόν, πόσα λοιπόν, λοιπόν. Μας χρειάζεται. Ένα βουλάκι, ναι. Ένα βουλάκι. Για πόση ώρα μένει η μάσκα τώρα στο πρόσωπο. Μπορεί να μείνει ένα τέταρτο, 20 λεπτό. Εμείς βέβαια μπορούμε να φύγουμε και έτσι. Με τη μάσκα. Πρέπει να μείνει άνετα, ναι. Είπαμε ότι κάναμε σήμερα δύο μάσκες για αυτούς μας παιδί που έρθουν πάνω στο τάπι, που έχουν έρθει μόλις κοντά μας. Σήμερα έχουμε εδώ τα ΙΕ, ο ΑΕΔΣΕΡΟΝ, το τμήμα ειδικής του ΙΕ, ο ΑΕΔΣΕΡΟΝ. Παρουσιάζουν σπιτική έτσι μάσκα, μία μάσκα χειροποίητη. Χειροποίητη, χειροποίητη μάσκα ομορφιάς, δύο χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Για λιπαρό δέρμα, αλλά και για ένα κανονικό ξηρό δέρμα. Ακριβώς, ναι. Με δύο αγκιά έχουν γίνει οι μάσκες. Ναι. Που στο ένα έχουμε χρησιμοποιήσει το αντιπρόσωπο τα κρυκά, αλλά στο άλλο έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο τον κρόκο του αυγού και στο άλλο μια άλλη μάσκα ομορφιά, μόνο το αστράδι του αυγού. Ακριβώς. Ναι. Για να μπορέσει να ρωτήσω κάτι, έχουμε βάλει τη μια γραμμή από ό,τι για ξηρά και στην άλλη είναι για λιπαρά. Αν κάποια κοπέλα έχει μυκτό δέρμα, ναι, τι θα έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, σε ένα μυκτό ή κανονικό δέρμα βάζουμε όλο το βουλάκι. Και κρόκο και αστράδι. Ναι, βάλουμε και λίγο μέλι που είναι θετικό, ωραίο. Και δεν θα βάλουμε καολίνη τώρα, μπορούμε να βάλουμε ένα αλεύρι, αλεύρι του σπιτιού, άνετα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, πώς θυμάστες οι χειροποίητες που κάνουν στο σπίτι. Έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες και κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, είναι με μια μάσκα που θα αγοράσουμε από ένα κατάστημα. Είναι καλύτερες αυτές, είναι καλύτερες κι άλλες. Καλύτερη είναι. Είναι καλύτερη, διότι το βράδυ σας πω ήταν σημερινό μου. Το φέραν σήμερα το κοτέτσι. Μάλιστα. Και δεν περιέχουν και τα χημικά. Δεν περιέχουν συντηρητικά, αντιοξυδοτικά. Σαν αντιοξυδοτικό βάλαμε τα εθέρια που έχουν αντιοξυδοτικές ιδιότητες. Μάλιστα. Ναι. Το ηλεβάντα είναι και ένα φυσικό αντιβιωτικό επίσης. Για το δέρμα το είπαμε λιπαρά μετά σε προσωπική. Η ηλεβάντα εκτελεί και αυτά τα χάη. Ναι. Δεν βάλαμε τίποτα χημικό. Είδατε ότι άρα είναι, λοιπόν ναι. Να προσπαθήσουν μόνες τους κάποιες. Όταν έχουν χρόνο, ναι, απολαμβάνουν. Αλλά πολύ ωραία. Δεν παίρνει πολύ ωραία. Και είναι και σαν τις δημιουργίες. Είναι ραβάκι χρειάζεται, ναι, και ξεκουράζονται. Μακάρι να μπορούσαν μετά από λίγη ώρα όταν θα περούσαν με τη μάσκα τα κορίτσια να σας πω πόσο νιώθω. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ναι, σαν να έχουν κοιμηθεί 10 ώρες. Ξεκούρασα πολύ. Κυρία Μαρίλη, κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται έτσι κάτι αντιρρητικό για επίδεση.
πέτρες κάτω το δέρμα τα σειρά, όχι τα λιπαρά. Τα λιπαρά επειδή έχουν το φυσικό τους μείγμα, μπόλικο, δεν ριζώνουν εύκολα. Τα ξηρά όμως αφαιρετώνονται πιο γρήγορα και όπως είναι, φεύγουν τα υγραστατικά μέσα στους ιστούς, το υπερκείμενο ιστός με τον υποκείμενο ιστό συγκολούνται εφόσον φεύγουν τα υγρά τους. Και αυτή η συγκόλληση που κάνουμε με τους κάτοικους ιστούς είναι η κριτήρια που βλέπουμε εμείς. Άρα μπορούμε να κάνουμε τις μάσκες που κάνουμε για ξένα δέρματα. Δηλαδή, ο χρόνος αφηγούμε το μπίλι και με όλα αυτά. Θα την αφαιρέσουμε από τη μάσκα ή θα. Όχι. Όχι, ας μείνουν τα κορίτσια έτσι. Θα τις πάρουμε το αυτοκίνητο. Ωραία. Πολύ ωραία. Να πώς θα φέρουμε, κυρία Μαρίλη. Με νεράκι. Πάρα πολύ απλά. Αν βάζανε τα κορίτσια την γάζα που λέγαμε, επειδή η γάζα συγκρατεί και τη μάσκα, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθάει να χαράσουμε την μάσκα πιο εύκολα. Τραβάμε τη γάζα λοιπόν, την γάζα και μας φεύγει και η μάσκα. Με ένα προβαμβακάκι και με μαλωσιόνι νερά και φεύγουν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε ξεκουράζεται το δέρμα, να πνέουν οι πόροι και η κρέμα που θα φορέσουν μετά διδύει καλύτερα, γιατί είναι πιο ελεύθερο το δέρμα και ξεκούραστο. Δεν κάνει μόνο μία δουλειά η μάσκα, βοηθάει πάρα πολλά. Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μεγετάκη. Εμείς ευχαριστούμε που σαν ευχαριστούμε τόσα πράγματα. Για αυτή τη διαδικασία σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ευχαριστούμε και εμείς. Και θέλουμε πραγματικά χαιρόμαστε όταν ερχόμαστε. Μάλλον μάσκα λίγο θα φάσετε πάλι κοντά. Θα μας παρουσιάσετε κάτι. Μετά το μάσκα βουλάκι βρούμε κάτι άλλο επίκαιρο. Κάτι άλλο επίκαιρο. Κορίτσια, να ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα μοντέλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, όχι, τις αφήνεις μέσα για να τα απολαύσεις. Έχουμε τα θυμητά θέματα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ. Τη διεύθυνση του ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ που είναι μια φορά 15 τόσο στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η διευθυντριά μου χαίρεται πάρα πολύ. Καλό Πάσχα και σε εσάς. Είμαστε καλά. Σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε μοναδικό άνθρωπο και βέβαια αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Ακριβώς λοιπόν, να καλωσορίσουμε την παρέα καταρχήν στην κυρία Μαρίλη Παπαγιωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Παπαγιωτάκη. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Ο ΑΕΔ Σερών είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Επίσης, μαζί με την κυρία Παπαγιωτάκη έχουμε και τα κορίτσια από το τμήμα Αιντικής. Και να καλωσορίσουμε τη Μαρία Πανταζή, τη Μαρία Τγκούλη, που είναι οι κοπέλες που κάνουν αυτή τη στιγμή το μασάζ στα κορίτσια. Και τα κορίτσια που δέχονται το μασάζ, τα μοντέλα δηλαδή, ας πούμε, αλλά όλες είναι σπουδάστριες στο ΙΚΟ ΑΕΣΕΡΟΝ, η Σοφία Κοταμπάση και η Λέη Μικελίδου. Καλησπέρα, κορίτσια, και ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτάκη, σήμερα τι ακριβώς μας παρουσιάζετε, τι ωραία πράγματα μας έχετε φέρει. Σκέφτηκα να σα παρουσιάσουμε κάτι πολύ επίκαιρο. Τώρα επίκαιρο το μασά θα μου πείτε είναι πάντα. Επίκαιρο όμω είναι το βουλάκι. Μάλιστα. Που ετοιμάζουμε τώρα να βάψουμε το Πάσχα. Βέβαια, πολύ ωραία. Δεν θα σα γράψω το βουλάκι και το Πάσχα. Είναι όμω και το πολύ όμορφο με ένα αυγό. Με ένα αυγό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε δύο διαφορετικέ μάσκε για δύο διαφορετικού τύπου προσώπου. Λοιπόν, α πούμε το βουλάκι. Τα κορίτσια, όσοι τώρα θα κάνω, βέβαια σα μιλάω. Αυτά είναι τα οποία θα τα έχω πάει στο σπίτι. Ναι. Λοιπόν. Και τώρα να πούμε το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ, να πούμε ότι το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ δεν έχει καμία σχέση με το ΙΕΚ που ξέρετε το δημόσιο. Ακριβώς. Το ΙΕΚΟ ΕΔΣΕΡΟΝ είναι ένα κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας. Ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ το ΙΕΚ ΕΔΣΕΡΟΝ, το δημόσιο ΙΕΚ ΕΔΣΕΡΟΝ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Ωραία. Και σήμερα εδώ στην εκπομπή, Τρίτη Παρατρίτη, μία φορά στις 15, φιλοξενούμε το τμήμα αισθητικής που μας παρουσιάζει ένα μικρό δείγμα από τη δουλειά τους, από αυτά που μαθαίνουν τα πολύ ωραία πράγματα κορίτσια στη σχολή. Ξέρετε ότι ερχόμαστε όντως με πολύ χαρά και με πολύ καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και χαιρόμαστε που είπατε. Τα βουλάκια μας. Τα βουλάκια που θα σπάσουμε, να τα πράγματα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνω. Παραδείγμα, θα βάζω σε ένα μπολ, το οποίο θα το τι μάσκα λοιπόν από εδώ που γίνεται τώρα είναι για λιπαρά δέρματα και η μάσκα που θα αποδεχτεί τον πρόχο είναι για ξένα δέρματα. Με ένα αυγό δηλαδή κάνω ακριβώς. Έχω χρησιμοποιήσει δύο αυγουλάκια και είναι μεγάλο το αυγό, φτάνει. Αλλά και είναι για με την ίδια του μεν. Ένα αυγό λοιπόν τι δουλειά μπορεί να μας κάνει εκτός από το να το πάμε. Πολύ ωραία. Και ο κόκκος. Πολύ ωραία. Το σπάτι έχει καταληκτικές ιδιότητες και συστατικές και ελευκαντικές ταυτόχρονα. Αζούρι το δέρμα. Θα το δέρμα πολύ και το δοκίμασα το δέρμα. Ελαφρά μου, όλο το λιμόνι. Το μόρι
Δηλαδή θα έρθουν εδώ λιγάκι. Το ήταν. Κάτι με απλά. Μπέρα, και γίνεται φάτο. Πώς πήγε σχεδόν. Γίνει άλλο στην κοπέλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, άρα για να ενισχύσουμε τώρα την αμύσα μας αυτή για τα λιπαρά δέρματα. Χρησιμοποιώ λεμόνι που έχουμε το σπίτι. Το λεμόνι έχει στιγμικές ιδιότητες, το λευκαιρικές. Θα λίγο λεμόνι που μέσα. Έχω μια κουταλίτσα για κάποιους που ίσως θα θέλω να την εφαρμόσουν. Θα κάνει έτσι και να μην πέφτω κουμπί. Για να μην πέφτω κουμπί με στη μάτια. Πολύ έτσι. Πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο. Ναι, ναι.